Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φαντασκού προχωμή βινοκαψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες από τα γου! Καλώς ήρθατε και σήμερα πάμε για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπείο και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε! Δεν ξέρω αν την μυρίζετε την Παρασκευήλα στην ατμόσφαιρα ή αν είναι η σκορδίλα από την απέναντι που μαγειρεύει ήδη ή ο τύπος που μπαίνει μέσα στο σανσέρ και έχει φάει σκορδαλιά, του έχει πει ο γιατρός, ξέρεις, για την πίεση θα τρως σκόρδο και τέτοια, εμείς τι φταίμε, πέφτει η δική του, ανεβαίνει η δική μας. Ή άλλη έντονη μυρωδιά είναι το πιπέρι, οι πιπεριές που νικάνε 3-0. Ας πούμε, είσαι εσύ, μένεις στον τρίτο, φτιάχνει πιπεριές ο άλλος τον πρώτο και χάνεις 0-3. Πολύ έντονη μυρωδιά. Όπως πολύ έντονη μυρωδιά, φίλε, που κερδίζει κατά κράτος όταν υπάρχει, είναι της βενζίνης, στο βενζινάδικο. Βλέπω μερικούς πάνε στην Αντρία δίπλα. Φίλος, λίγο. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Εδώ είμαστε. Κωστής Τσατσαρός, η αφεντομουτσουνάρα μου στο μικρόφωνο. Έχω τεράστιο Σωτήρη Δασκαλάκη πίσω από την μπλεμπλικέρα. Ο κονσολιέρης μας στέκει αγέροχος επάνω στην κονσόλα και με περήφανο και βλοσιρό ύφος μας οδηγεί στα ασφαλή ύδατα των Ερτζιανών. Ηχολήπτης αφού. Έτσι. Sound catcher. Έτσι δεν είναι. Χλάτς, παίρνει τον ήχο, τον βιάνει κτλ. Σήμερα. Με μπλούζα Bruce Lee. Δηλαδή, επειδή χθες μας ζάλιζες λίγο τα ούμπαλα με όλα αυτά που μας ζητούσες, σήμερα έχω βάλει μια ψιλοαπειλητική μπλούζα. Δηλαδή, okay, να ξέρεις, λίγα πράγματα, μας κουράσεις και τα λοιπά. Και όπως πληροφορήθηκε, υπάρχουν 4 ίδιες μέσα κρεμασμένες με κασκορσέδες αντίστοιχους για την περίπτωση που σε κουράσω. Αγόρι μου, αγοράκι μου, αγοράκι μου. Ένας χαμογελαστός άνθρωπος μονίμως. Αυτή είναι. Αυτή είναι που γουστάρω. Αυτή είναι που γουστάρω να βλέπω απέναντι στην κονσόλα. Όχι ότι ο άλλος που έρχεται τις Δευτέρες να πούμε, τι να πούμε και έτσι. Και αυτός τα ίδια, τα ίδια φίλε, τα ίδια. Τρελό αγόρι. Εδώ είμαστε, θα πούμε πολλά ωραία πραγματάκια σήμερα. Θα ακούσουμε και τα τραγουδάκια μας, θα βάλουμε τα ποταπά μας. Θα διαβάσω και μία από τις επιστολές που έχουν έρθει αυτές τις μέρες στο zoomusu.gr. Υπέροχες, υπέροχες οι επιστολές σας, τα άρθρα σας, πείτε τα όπως θέλετε στο site μας zoomusu.zms. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Τη ζούμε όπου τις βρούμε. Τη ζούμε όπου τις βρούμε. Όπως είδατε, αυτό το πράγμα άρχισε σιγά σιγά ο κόσμος. Έχουμε τώρα κάθε μέρα 2-3-4 επιστολές. Και πραγματικά ο τρόπος που γράφεται είναι αξιοθαύμαστος. Σήμερα θα διαβάσουμε μία από αυτές τις επιστολές. Επίσης, να πούμε τους χορηγούς μας, διότι δεν πρέπει να τους ξεχνούμε, δεν μας ξεχνούν και αυτοί. Υγρα αεριοκίνηση Εσκιάδης 473-118. Βάζετε το μαραφέτη και ησυχάζετε από το βραχνά της βενζίνης, άπαξ για παντός, διότι έχετε εξοικονόμηση τα χρήματά σας εδώ ως και 40%. Φυσικά δεν ξεχνάτε ότι χορηγός πρώτης ώρας είναι η ηλεκτρονέτ Παμπουκής Νικολαίδης που με την LG κάνουν παπάδες. Εκεί θα αναζητήσετε τα νέα πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια στεγνοτήρια της LG. Με True Steam την προηγμένη τεχνολογία κατά των αλλεργιογόνων ουσιών και βέβαια με την λειτουργία Steam Refresh. Μπαμ μπαμ, σε 20 λεπτά είναι έτοιμα τα πάντα. Αυτά στην ηλεκτρονέτ Παμπουκής Νικολαίδης σε συνεργασία με την LG που μας έδωσε πλούσια δώρα και θα ξαναδώσει. Και βέβαια δεν ξεχνάτε η κρέμα βασισμένη στο αρπαγόφυτο. Θα σας πω, θα έχετε τις επόμενες μέρες νέα, εσείς που την παραλάβατε, εσείς που είχατε την ευκαιρία μέσα από το διαγωνισμό που κάναμε, το τηλέφωνο να την παραλάβετε και μείνετε ενθουσιασμένοι. 2-17-876 η κρέμα ιδανική από τη σύναψη, η οποία θα σας απαλλάξει από πόνους στα αρθρητικά, από ρευματισμούς, από θλάσεις, από αυγενικά σύνδρομα και όλα αυτά που σας ταλαιπωρούν. Εδώ είμαστε, ανοίξαμε και τον μπλιμπλίκι, γράφετε αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και στέλνετε το μηνυματάκι σας στην μπλιμπλικέρα. Έχουμε αγώνα αύριο. Γραμμούλες θα ανοίξουμε όπως πάντα μετά τις 8.30. Αύριο έχουμε αγώνα. Τι καθιστά αυτό τον αγώνα με τον Πανετολικό και κλεισμένο το θυρόν, ξεχρεώνουμε μία ακόμα αγωνιστική. Και μπαμ μπαμ στο καπάκι την Τετάρτη με τη Λιβαδιά άλλη μία για να ξεμπερδεύουμε και να έρθει
Το Βασελάκι μετά εδώ ο Παναθηναϊκός, για να το πούμε πολιτισμένα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία αγκαλίτσας με τον αιώνιο εχθρό. Χθες είδα στο διαδίκτυο άρθρο του Μανώλη Γαβαθιώτη. Του Μανώλη Γαβαθιώτη, γνωστός και μη εξαιρεταίος γάβρος, έχει πιάσει άπειρες φορές στο στόμα τον ΠΑΟΚ, να εκθιάζει τον Αλαφούζο και να του λέει καλά πράγματα. Έτσι. Έτσι θέλουμε να σας βλέπουμε. Αγκαλιασμένους και μονιασμένους. Δεν έχετε να χωρίσετε τίποτα. Ένα πράγμα είστε. Άλλου οπότε δεν υπάρχει κανένα θέμα. Α! Είχαμε και Άδωνη. Θυμάστε το Άδωνη που είχε πει λογάκια. Λογάκια για τον ΠΑΟΚ, λογάκια για τον Σαββίδη. Ναι. Θυμάστε που σας είχα πει ότι κάποια στιγμή ένας θα είναι λιγότερο μπούφος από τους υπόλοιπους. Και μπούφος εννοώ το πουλί. Δεν μου λες το πουλί, ο μπούφος πώς κάνει. Είναι αυτό που κάνει. Ή το άλλο που κάνει. Ή το. Αυτό είναι τριζόνι. Το τριζόνι μπορεί να παίξει μαντουμάν. Ή παίζει με τρεις τριζόνι μόνο, με βάθος. Πάρα το βάθος, ρε. Πάρα το βάθος. Όπως μου είχε πει ο κύριος Έλενμπεργκερ, εσύ λέει θα παίξει λίμπερο. Λέω, τι είναι αυτό, υπερήρωας? Όχι, λέει, είναι η προοικονομία. Τώρα είσαι 6 χρονών. Σε 40 χρόνια θα πας σε αυτό το σταθμό. Και φάνηκε το σπράδι από το μάτι. Τίποτα άλλο. Κόκκινο μέσα. Πότε θα κάνεις, λέει, επόμενη γιαγιά, μου λέει ο Σάβας. Σάβα, θα δούμε. Δεν ξέρουμε. Αυτά είναι... Έρχεται το Περιστέρι, πάνω επιφύτηση. Πρέπει να έχουμε και υλικό. Να γράψουμε τώρα τι για τον Απόλλωνα. Την Γκέλα. Α, παρεπιπτόντως, δεν μπόρεσε, έμαθα, παρασκήνιο από το τραπέζι, δεν μπόρεσε να κάτσει ο Μπρίκιτς. Έφαγε, λέει, όρθιος. Και το έψαξα λίγο, γιατί, επειδή έχει βγάλει, λέει, κάλους στον ποπό, επειδή κάθεται πάνω στο συμβόλαιό του. Γι' αυτό δεν μπορεί να καθίσει. Δεν είναι... Αυτό. Εντάξει, είναι όπως και στα γκολ. Εντάξει, οκ. Okay. 500 χιλιάρικα, πραγματικά. Δεν, δηλαδή... Δεν βρίσκω λόγια. Και η ελληνική γλώσσα φαντάζει φτωχή. Τέλος πάντων. Εγκλήματα. Εγκλήματα. Τώρα μην μπούμε και αρχίσουμε και σας χαλάσω την Παρασκευή. Μην μπούμε και σας χαλάσω την Παρασκευή. Σήμερα δεν κληρώνουμε τίποτα. Ξυσκιστήκαμε τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή τραπέζια αυτά, μπάλες χθες, τριήμερα, κινητά, τηλεοράσεις. Σήμερα είμαστε έτσι. Αν θέλετε, μας λένε την καλημέρα. Αν δεν θέλετε, εντάξει. Okay. Τι έλεγα, αύριο λοιπόν, αύριο το μάτς είναι σημασίας, γιατί μετά από τις δύο γκέλες με Λιβαδιά και Απόλλωνα, που αυτά είναι τα μάτς που όταν είδαμε, μάλλον όταν είδε κόσμο στο πρόγραμμα, γιατί εγώ σας έχω πει, βγάζω φλίκτενες μεγάλες σαν μενίρ που κουβαλούσε ο πιο χαμηλοστήθης του πλανήτη, ο Οβελίξ, που είναι από ελληνικό όνομα, από τον Οβελία βγαίνει, να ξέρετε. Ο Οβελίξ είναι ελληνικής καταγωγής, έπαιξε ως κοινοτικός και είναι πρώτος ξάδερφος του Γαλάτη από τη Μύκονο. Δεν λένε Γαλάτης είναι. Αυτός καλημέρα, ασπρονίσι. Βέβαια, καμία σχέση. Ναι, ναι. Ο άνθρωπος, οκ. Okay. Κυνηγούσε την Κάρμεν Ελέκτρα στην ταινία Οβελίξ, που ήταν ο Ζεράρ Ντεπαρτιέ. Έτσι, να έχει παίξει, φίλε, την πράσινη κάρτα, να έχει κάνει ρόλους συγκλονιστικούς και να μένει στην ιστορία. Γιατί? Γιατί έπαιξε τον Οβελίξ με το ο πιο μασχαλοκάβαλος παντελονάτος. Το ζώνη το παντελόνι στη μασχάλη. Πρώτος ο Γκιονάκης, είχαμε πει. Δεύτερος ο Οβελίξ. Τρίτος ο Ευθύμης Κιμουρτζόγλου. Και βέβαια και ο Μπίσης ήταν τελευταία, που και αυτό. Το ζώνη, στο βυζί το παντελόνι. Εντάξει, ρε παιδί μου, αυτά είναι γούστα. Οκ. Okay. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι που το φοράνε έτσι, που δεν έχουν και μέση, που είναι ένα πράγμα. Δηλαδή δεν υπάρχει μέση, δεν κάνει τον κόλο, δεν κάνει μια καμπύλη, ρε παιδί μου, το σώμα. Που είναι ένα μονοκόμματο, ρε παιδί μου, είναι σαν Λέγκο. Πώς είναι τα Λέγκο? Έτσι. Τι έλεγα τώρα? Α, έλεγα για το ματς. Αύριο, λοιπόν, το ματς με τον Πανετολικό, και αφού κάναμε τις δύο γκέλες που λες, έχω και ένα περιθώριο κάπου, ρε παιδί μου, να στραβώσει. Δεν τις κάνεις, βέβαια, τις γκέλες μέσα στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Λες κάποια στιγμή μπορεί να γίνει σε ένα ντέρμπι με ένα μεγάλο αντίπαλο. Δεν υπολογίζεις, δεν προϋπολογίζεις μάλλον ότι αυτές οι γκέλες θα δίνουμε με μια ομάδα η οποία ανέβηκε τώρα, νεοφώτιστη, και με μια ομάδα η οποία έμεινε σουξουμούξου πάλι με τις αλχημίες του Κομπότη, που η τελευταία φορά που έπεσε ο Κομπότης ήταν με το ποδήλατο όταν ήταν 7 χρονών. Σε μια ρεματιά, να πούμε, εκεί στη Λιβαδιά,
κόνταψε λίγο σε μια πέτρα και έπεσε ο Κομπότης. Ο οποίος Κομπότης θα μπορούσε να είναι ο ιδανικός πιλότος. Θα ξέραν ότι δεν πρόκειται να πέσει ποτέ ο Κομπότης. Έτσι, ποτέ, ποτέ. Και οι γκόμενες που τον γούσταν όταν ήταν μικρός, λέει: Πώ, πώς μου αρέσει αυτός. Δεν είναι πολύ ωραίο παιδί. Τι λένε, πώς τα λένε τα κορίτσια, ρε. Εσύ, τι ωραίος που είναι αυτός. Λες να μπορέσω να τον ρίξω. Τι λέει, είσαι τρελή. Είσαι τρελή, φιλενάδα. Τον Κομπότη, ο Κομπότης δεν πέφτει ποτέ. Τέλος πάντων, με αυτές τις δύο ομάδες κάναμε τις γκέλες αρχή-αρχή. Φυσικά πληρώνοντας τις αμαρτίες του καλοκαιριού, την κακή επιλογή προπονητή, την. Πρόσεξε λέξη που χρησιμοποιώ τώρα, αδερφέ μου Σωτήρη. Την πλημελή προετοιμασία. Άρα, ελληνική γλώσσα, μα θέλεις να πεις. Όχι ότι παίζαν μήλα, μπορεί να πεις, ή ότι χεράκια πάνω, χεράκια κάτω. Λέγανε οι παίκτες μας, μας δίνει μια μπάλα και λέει παίξτε. Λοιπόν, την πλημελέστατη προετοιμασία του καλοκαιριού, πληρώνοντας λοιπόν τα λάθη της προετοιμασίας, κάναμε αυτές τις δύο γκέλες με την άφηξη του καινούργιου προπονητή που ακόμα δεν έχει δείξει πράγματα. Ακόμα δεν έχει μπολιάσει με δικές του ιδέες. Αν πεις ο χρόνος πιέζει, το γνωρίζει και αυτός, το ήξερε και δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Αύριο λοιπόν, δεν θέλω να πω πάλι τις γνωστές λέξεις restart, επανεκκίνηση, νέα αρχή, ένα πράγμα μόνο. Ας βάλουν στο μυαλό τους οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ αυτά που τους είπε ο Ιβάν Σαββίδης. Όχι μόνο τα καλά λογάκια, τα άλλα που είπε. Ότι πρέπει να πεθάνετε για το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Δεν ξέρω πώς είναι το κόψτε το λαιμό σας στα ρώσικα. Δεν ξέρω πώς είναι το θα σας πάρει ο διάολος και θα σας σηκώσει και θα σας πάει αλέ ρετούρ στα χωριά του καθενός και πίσω. Αλλά από αύριο πρέπει να ξεκινήσουν νίκες, απανωτές. Αποφεύγω τη λέξη σερί. Αποφεύγω τις προπαίδειες. Αύριο σερί νίκες. Πρωτάθλημα, κύπελο Τετάρτη με Λιβαδιά, ξανά πρωτάθλημα, πρωτάθλημα, μέχρι να φτάσουμε στο μάτς με τον Γαύρο, να κάνουμε και εκεί μια νίκη. Γιατί δεν κατάλαβα τι το συγκλονιστικό. Σήμερα δείτε πρωτοσέλιδο στο φως. Όλο μπροστά γιγαντοαφίσα, μενίρ, γιγαντοαφίσα, βράχος από τα μετέωρα, ο Πάρντο. Σούπερ Πάρντο, κάτι τέτοιο. Έβλεπα το πρωί στις ειδήσεις τα πρωτοσέλιδα. Σούπερ Πάρντο. Γαργαρίτσα. Πρόσεξε, κανονικά, πρόσεξε με. Πολύ γρήγορη γαργαρίτσα. Αυτό το συνοθήλευμα που παρουσιάστηκε με τη Sporting Λισαβόνα και αν οι άλλοι δεν ήταν πονόψυχοι άνθρωποι. Αν δεν ήταν πονόψυχοι άνθρωποι, αν δεν έδειχναν έναν ίκτο, το κοντέρ θα έσπαγε. Θα πήγαινε πάνω από το σεξ και βία της Γιουβέντους το 07, τότε, το 7-0. Βλέπετε όμως πώς προσανατολίζουν, πώς προστατεύουν, πώς χαλιναγωγούν, πώς χειραγωγούν, πώς τους πηγαίνουν εκεί που θέλουν. Πώς τους πηγαίνουν εκεί και το καταπίνουν κιόλας φυσικά, έτσι. Δηλαδή, κανονικά δεν υπάρχει. Πρέπει τώρα εδώ, μετά από τέτοια οδυνηρή εντός έδρας ήττα, μετά από τέτοιο χουνέρι, να βγεις ας πούμε πρωτοσέλιδο δική μας εδώ εφημερίδα στη Βόρεια Ελλάδα και να γράψει μετά από τέτοιο χουνέρι και να γράψει τρομερός Μίσεσβαρ. Ολοσέλιδο και γιγαντοαφίσα. Έχει να ακούσει, έχει να ακούσει, καταλαβαίνετε τι έχει να ακούσει. Καλημέρα στο Σάβα, γεια σου Σάβα, καλημέρα, γεια σου Σωτηρία μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, στους Σταύρους είπαμε χθες, γιόρταζε χθες ο μεγάλος Σταύρος Σαράφης, έτσι. Μην το ξεχνάμε. Τεράστια προσωπικότητα. Τεράστια προσωπικότητα. 358 μάτς στο πρωτάθλημα, 136 γκολ. Άβε Κέσσαρα. Και μόνο ΠΑΟΚ. 67-81. Εντάξει, έπαιξε λίγο, λιγουλάκι, ε. Εντάξει, μωρέ, λέω, 67-81. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, μου γράφει ο Χρήστος από τον Όβερο. Γεια σου, αδερφέ μου, το κακό για τους γάβρους, αδερφέ, τώρα είναι πως η Γιουβέντους έχασε. Και όχι μόνο έχασε, αλλά και με 3-0. Καλημέρα,
Ζούμου σου. Έτσι. Έχασε και ο Βέτσου, καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται, έτσι. Καταλαβαίνετε. Την καλημέρα μας, γεια σου Κωνσταντίνε. Κωστή, αυτό το τίποτα που κληρώνεις είναι το τίποτα που έχουν οι γυναίκες όταν τις ρωτάς τι έχουν. Καλημέρα. Έχεις κάτι? Όχι, δεν έχω τίποτα. Έχεις κάτι? Όχι, δεν έχω τίποτα. Δηλαδή, βγάζει, όχι αφίσα, όχι τα φώτα δείχνουν, ανάβουν σαν καουμπόις σε καζίνο στο Las Vegas, αναβοσβήνουν τα φωτάκια ότι έχω κάτι. Απλά πρέπει να ρωτήσεις 7η φορά. 7η φορά. Λοιπόν, πάμε εμείς να διαβάσουμε την υπέροχη επιστολή. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα για τα διαρκείας. Με ρώτησε κάποιος χθες και αμέλησα να απαντήσω. Νομίζω πρέπει να είναι κοντά στις 12.000 τα διαρκείας. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Η ψυχολογία πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις παίζει πάντα, το ξέρετε, τεράστιο ρόλο. Δηλαδή αν είχαμε κάνει τώρα 3-3 στο πρωτάθλημα θα ήταν αλλιώς. Αν είχαμε περάσει την Όστερσουτ θα ήταν αλλιώς. Όμως ο κόσμος συγκλονιστικός φέτος το καλοκαίρι. 12.000 διαρκείας. Σε μια περίοδο που θα είναι τα λιγότερα match ever που λένε και στα χωριά μας. Που έχει παίξει ποτέ η ομάδα μέσα στην Τούμπα. Είναι τα λιγότερα ever. Δεν έχει Ευρώπη. Έχει 7 match και κλεισμένων. Δηλαδή θα παίξουμε με αγιοβασίλειδες. Και να 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 ότι στα φιλικά σκόραρα, αλλά στο πρώτο παιχνίδι λέει, δεν βρήκε δίχτυα. Έχουν αρχίσει λέει, και ανησυχούν και εκεί μήπως... Εκεί που πέφτει Μπινελίκη λέει είναι οι Άραβες λέει με τον Μπέρκ. Που άρχισαν λέει να δυσανασχετούν, το μοσκοπλήρωσαν αλλά δεν βάζει λέει γκολ. Εντάξει παιδιά. Εντάξει. Στεναχωριέται μάλλον ο Άρης Γάτας που είχε πει τότε ο Πάοκ θα τον πληρώσει με μπουγάτσες λέει. Ήθελε τον Μπέρκ. Να μια ώρα κινησούλα, πώς τους κάνεις όλους σέκους. Πας και τον μπαίνεις, φίλε, έλα λίγο γιατί έχω λίγο ένα κενό. Θέλω δεύτερο πίσω από τον Μπρίγιοβιτς. Αν μπαίνεις που και που, να βοηθάς. Τέτοια μικρά χουνεράκια. Κάνα μολέδο, κάνα αυτό. Δηλαδή θέλω να γίνουμε λίγο έτσι. Λίγο να κάνουμε μερικά χουνεράκια. Γιατί όταν εγώ ήμουν αδύναμος, ερχόντουσαν τα ναι και μου κλέβανε τις περιουσίες αυτοί. Ξεδιάντροπα τους παίχτες. Και με χτυπούσαν και στην πλάτη και μου λέγανε και. Έλα, πιστεύω χωριά. Ξέρεις τι είναι σημαντικό. Τι είναι σημαντικό. Δηλαδή το είχα ζήσει άπειρες φορές. Εσύ, εμείς θέλουμε ένα δυνατό ΠΑΟΚ. Δεν βρίσκεται ένας άνθρωπος. Πραγματικά είναι σημαντικό για το ελληνικό πρωτάθλημα να υπάρχει ένας δυνατός, ένας ισχυρός ΠΑΟΚ. Ανεβαίνει ο ανταγωνισμός αυτά παλιά που είχατε αυτή την καλή ομάδα έτσι. Και μόλις ήρθε ο Γίγας, χλατς! Αρχίσανε τα ζόρια, ε! Άρχισε το τσιλιπιπί και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, βάλε μεγάλο παρίδι να διαβάσω την επιστολή του φίλου μας του Ανδρέα Ακρίτα που έστειλε στο zoomusu.gr. Χαιρετώ τον σπουδαίο λιράρι, τον μεγάλο μαέστρο Μιχάλη Καλλιοτζίδη, τον είχα φέρει στον Αρένα, θα τον φέρουμε και εδώ φυσικά, με την λύρα του, ο άνθρωπος που έγραψε τον ύμνο του Παρίδη και στίχο και μουσική. Στη Θεσσαλονίκη, στον πύργο και ψηλά. Και έβγαινε χρόνια στο ραδιόφωνο και δεν έλεγε, εγώ είμαι αυτός που έχει γράψει τον ύμνο του Παρίδη, φίλε, η σεμνότητα και η ταπεινότητα σε όλο το μεγαλείο. Άλλος μου έδωσε την πληροφορία. Ξέρεις ότι ο Μοσχοβίτης που βγαίνει είναι παρατσούκλι, είναι αυτός που γράψει τον ύμνο. Λέω πλάκα κάνεις. Αυτός ο Μοσχοβίτης λέω βγαίνει στις γραμμές 10 χρόνια. 11. Αυτός είναι λέω. Καταλάβες. Και βλέπεις τώρα ένα πιτσιρίκι μπορεί να κάνει, να ανεβάσει ένα βιντεάκι και ψηλώνεται νομίζω ότι είναι κάποιος. Τέλος πάντων. Ας μην μιλάω πάνω στον ύμνο. Αποστολή άρθρου επισκέπτη στο zoomusu.gr με την ευκαιρία σήμερα της τελευταίας μέρας των διαρκείας, των εισιτηρίων διαρκείας για την Τούμπα, λαός του ΠΑΟΚ, ο καλύτερος παίχτης. Κατά καλό καιρό, με καύσωνα και στα γραφεία της Τούμπας, η ουρά για διαρκείας φτάνει στο πεζοδρόμιο. Η δίκη σε ανεβάζει τον πύχη ψηλά, συνομιλεί με παικταράδες και εκτοξεύει τις προσδοκίες των οπαδών της ομάδας μας. Περιμένουμε καλή πορεία σε Ευρώπη και πρωτάθλημα στην Ελλάδα, τίτλους. Τίτλους και μόνο τίτλους στη Θεσσαλονίκη. Οι γκέλες ξεκινάνε. Οι μεταγραφές έρχονται, παικταράδες, όμως διοικητικά λάθη, τακτικές αδυναμίες, ατολμία και λάθη προπονητικά πετάνε εκατομμύρια στο καλάθι των αχρήστων. Χρήματα και ευρωπαϊκά όνειρα ήδη έχουν βυθιστεί στις κρύες λίμνες και τα φιόρδη Σουηδίας και ξεκινάμε να πετάμε
και βαθμούς στα χωράφια της πρώτης κατηγορίας. Δηλαδή, συνεχίζεται το πέταμα εκατομμυρίων και προσδοκιών. Ο λαός του ΠΑΟΚ όμως εκεί, να δίνει και τη ζωή του, να κόβει το ψωμί της οικογένειάς του και να γεμίζει τις κερκίδες, την μπουτίκ, να δίνει ψωμί στα καταστήματα της πόλης, στα ΜΜΕ της χώρας. Ο λαός του ΠΑΟΚ εκεί και πάλι, στην Αθήνα, χιλιόμετρα, αμέτρητα, ακλόνητος, με πίστη και αφοσίωση, που θα τη ζήλευαν προσκυνητές, οι οποίοι ταξιδεύουν στους Αγίους Τόπους με κίνδυνο της ζωής τους. Μόνο η νίκη του πρωταθλήματος αρμόζει σε αυτόν τον κόσμο και με αυτό το έμψυχο υλικό. Αυτό θέλει ο λαός του ΠΑΟΚ. Το πιστεύει και διψάει γι' αυτό. Όποιος προπονητής δεν το καταλαβαίνει και δεν συγχρονίζεται με τις ψυχές και την καρδιά του λαού του ΠΑΟΚ, δεν κάνει για αυτή την αποστολή, για αυτή τη θέση. Όσο και να θέλει όμως ο κόσμος να κερδίζει η ομάδα, αν δεν μπαίνει μπάλα στο πλεκτό, αν δεν γεμίζουν πόντι στο καλάθι των βαθμών, όσο θα τρέχει ο χρόνος και θα πλησιάζει ο χειμώνας, τόσο θα σκοτεινιάζει ο ποδοσφαιρικός ουρανός της πόλης. Δεν ξέρω αν αυτά που γράφω θα τα μεταφράσει κάποιος στην ΠΑΕ με σκοπό να τα διαβάσει η ομάδα των Λεγιονάριων που πλαισιώνει το ρόστερ και τον πάγκο της ομάδας. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι οι πραγματικοί Λεγιονάροι δίνουν και τη ζωή τους για την νίκη και πολεμάνε σαν λιοντάρια ακόμα κι αν είναι μια μάχη που έχει χαθεί. Αυτό θέλει ο λαός του ΠΑΟΚ και τίποτα λιγότερο. Έστω από εδώ και πέρα. Γιατί στη νίκη μπορεί να βλέπουμε τους παίκτες μας μετά από κάθε αγώνα στους δρόμους της πόλης και να τους ευχαριστούμε για το good job και το good result της Κυριακής. Αλλά αυτό αλλάζει γρήγορα. Και δεν αργεί, αν συνεχιστούν οι κακές αποδόσεις, να αλλάξει και να ακουστεί το I know where you live. Αν θέλει ο λαός του ΠΑΟΚ, μπορεί. Αυτό και τίποτα. Και τίποτα περισσότερο. Οι προπονητές αλλάζουν, οι ποδοσφαιριστές έρχονται και φεύγουν. Εμείς είμαστε εδώ για μια ζωή. Η αρχή έγινε στο χωράφι της Αθήνας την περασμένη Δευτέρα, όταν αγανακτισμένοι οπαδοί απέτρεψαν τους ποδοσφαιριστές της ομάδας να κατευθυνθούν στην κερκίδα τους. Σεβασμός στον κόσμο της ομάδας. Τον καλύτερο παίκτη, μέσα εισαγωγικά, αυτού του ποδοσφαιρικού φαινομένου. Σεβασμό στην ιστορία μας σημαίνει πρωτάθλημα και τίτλους. Τίποτα λιγότερο. Ένα άρθρο από τον Ανδρέα Κρήτα. Ξέρω πάρα πολλούς επαγγελματίες, αρθρογράφους που γράφουν πολύ χειρότερα. Και ελληνικά και συντακτικά και σαν νοήματα. Ένα μεγάλο μπράβο. Έχει στείλει και άλλες επιστολές ο συγκεκριμένος ακροατής. Να είσαι πάντα γερός, αδερφέ. Να είσαι πάντα γερός. Έχω και άλλες επιστολές που δεν τις προλάβαμε, που είναι λίγο τώρα εκτός επικαιρότητας, είναι αμέσως μετά τον αποκλεισμό με την Ωστερσουτ. Θα τις διαβάσουμε και αυτές συντοχρόνο. Πάμε σε διάλειμμα. Εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Επιστρέφουμε να ανοίξουμε και γραμμούλες στο 2310-287-888. Πάμε. Επιστρέφουμε! Πήγα να πω για τον Άδωνη και το έχασα. Στο πρώτο μισάωρο, τώρα έφαγα την πλασιά. Λέω. Δήλωση. Άδωνης που είχε πει λογάκια για τον ΠΑΟ και τον Ιβάν. Είμαστε. Όλο γενικά υπάρχει μια εχθρότης. Να την πούμε. 2310-287-888. Θα βγούμε τώρα στις γραμμές. Είπε λοιπόν ο Άδωνης, ο μπαμπάς μου ήταν από το Αμίντεο και ήταν ΠΑΟΚτσής. Έτσι μπορούμε. Σιγά. Θέλουμε η κολοτούμπα να γίνεται με πολύ όμορφο τρόπο. Θέλω να προσγειωθείς όμορφα, σαν την κομμάνα, έτσι. Να μην ακριβώς. Και εσύ και όλοι οι υπόλοιποι. Σεβασμό, respect. Έλεγα λοιπόν, δεν υπάρχει ένας μπούφος, ένας λιγότερο μπούφος να τους πει πού τα βάζετε με αυτόν τον κόσμο. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που είναι ΠΑΟΚ. Αυτούς δεν τους σκεφτήκατε που κηρύξατε πόλεμο επειδή σας είπε ο άλλος με τις δυο κοιλιές. Ο μπαμπάς μου ήταν από το Αμίντιο και ήταν ΠΑΟΚτσής. Έχεις ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Περιμένουμε να τραγουδείς τον ύμνο, να μας δείξεις φωτογραφίες που πιτσιρικάς είσαι να πούμε εκεί μπροστά από τη θύρα 4 και τέτοια πράγματα. Έτσι, μπράβο, έτσι. Έτσι. Έχω μπαλαφόμετρο σήμερα μετά από πάρα πολύ καιρό. Έχουμε γραμμούλες τώρα 2310-287-888. Έχουμε ετοιμάσει πραγματάκια, έχουμε ετοιμάσει. Πάμε να δούμε. Αυτός ο οποίος είναι ο πρώτος που βγαίνει σήμερα είναι ο... Ναι! Μήπως γνωρίζετε... Γεια σου, Τσουκνίδα. Σε τι διαφέρουμε εμείς από τους άλλους λαούς των ομαδών
τους άλλους οπαδούς. Δεν μπαίνουμε καν σε σύγκριση για να βρούμε τις διαφορές. Βρείτε τις 10 διαφορές κτλ. Δηλαδή. Αυτό ακριβώς κοστίζει, αλλά παίζουν ποια άλλη ομάδα, ρε αγόρι μου. Θα είχε 7 αγωνιστικές και θα έχει 12.000 διαφορές. Δεν υπάρχει. Και αν είχε πρόσεξε, πιστεύω κιόλας, επειδή υπάρχει μια μερίδα του κόσμου, Τσουκνίδα, που όντως βασίζεται πάνω στο θυμικό και στην ψυχολογία της στιγμής. Υπάρχουν άλλοι που σου λένε και να βγει η K13 να παίξει, εγώ θα πάρω διαρκείας. Δεν με νοιάζει. Εγώ νομίζω η Όστερ Σουτ έπαιξε ρόλο, να ξέρεις. Και οι δύο γκέλες στην αρχή. Εγώ νομίζω Κωστή ότι οποιαδήποτε άλλη ομάδα θα ήταν ευκαιρία να αλλάξουμε λίγο, να πάμε και λίγο μπασκετάκι, να πάμε και λίγο βόλεϊ, ανάλογα τις ανάγκες του καθενός δηλαδή, της κάθε ομάδας. Οπότε θα ποδοσφαιράσω και λίγο, δεν μας πειράζει. Του χρόνου ξανά θα ξαναδούμε. Ενώ εμείς εδώ, όπως είπες, αν δεν ήταν και οι γκέλες, ακόμα περισσότερο διαρκείας θα είχε. Έτσι. Να πω, επειδή είπες βόλεϊ, σήμερα η ομάδα βόλεϊ παίζει στην Αλεξανδρούπολη το πρώτο φιλικό. Την άλλη εβδομάδα θα υπάρχει φιλικό εδώ στη Θεσσαλονίκη, στήριξη στον 3 φορές πρωταθλητή Ελλάδος. Τούμπα δεν έχει μέχρι το Δεκέμβριο, ένα κατάμεστο παλατάκι είναι δύναμη. Δύναμη. Ας δείξουμε τα δόντια μας από την αρχή. Έτσι όπως είπε και ο κύριος Παϊσιάδης, ο Ολυμπιακός κερδίζει στα συμβούλια, εμείς στο Ταραφλέξ. Ταραφλέξ, για τους μη έχοντας γνώση, ούτε εγώ έχω δηλαδή, πρέπει να είναι το γήπεδο του Ταρτάν. Ελπίζω αύριο να παίξουμε επιτέλους σαν ΠΑΟΚ, πραγματικό ΠΑΟΚ και όχι σαν ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Με 11 ασπρόμαυρες φανέλους. Και κάτι ακόμα. Παιδιά, τον Παπαχρήστο, αφήστε τον να κάνει το έργο του και μην τον βάζετε τρικλοποδιά συνέχεια, εντάξει. Μιλήσαμε χθες το βράδυ. Μιλήσαμε χθες το βράδυ. Θα μιλήσουμε και στον αέρα. Δεν ξέρω. Σήμερα θα θέλω να έρθει στο στούντιο. Μου το υποσχέθηκε και δεν πρόκειται να το αφήσουμε έτσι το θέμα. Ο ρόλος μας δεν είναι μόνο να κάνουμε χαβαλέ, δεν είναι μόνο να ενημερώνουμε, είναι και να παρεμβαίνουμε. Έτσι το αισθάνομαι εγώ δηλαδή. Okay. Λοιπόν, ο άνθρωπος κάνει τη δουλειά του παπά όπως πρέπει να την κάνουν όλοι. Εντάξει, αυτό είναι ο παπάς. Δηλαδή του χωριού ή τέλος πάντων της περιοχής. Ακριβώς. Προτιμώ τη λέξη ιερέας, μ' αρέσει ιερέας, πιο πολύ. Ναι. Έτσι, γιατί παπάδες υπάρχουν πολλοί και ο άλλος με τα κανάλια. Γιατί εδώ παπάς, πολλούς. Ναι. Που έχουν και στέρμα χρυσό και τέτοια και άστο. Άστο, δεν είναι. Αυτό είναι, φίλε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν φοράει κασκόλ και ανεβαίνει στο κάγκελο. Βοηθάει χιλιάδες ανθρώπους. Σώζει, φίλε. Επειδή μία φορά έτυχε να μιλήσω μαζί του για λίγο και μου λέει, αγόρι μου, εγώ θαυμάζω τα παιδιά που πάνε στη θεία 4 και συγκεκριμένη μερίδα, γιατί είναι παιδιά που θέλουν προστασία, αλλά δεν το έχουν καταλάβει οι άλλοι. Αυτό. Και διαφορετική προσέγγιση. Πολύ. Και διαφορετική, ναι, προσέγγιση. Ακριβώς. Λοιπόν, ελπίζω αύριο να πάμε καλά και να κερδίσουμε. Δεν γίνεται να πηγαίνει αυτό το 0-0 και το 1-1. Όχι, τελείωσε. Αύριο ξεκινήστε από την αρχή αυτό που έπρεπε να είχατε κάνει ήδη. Μετά το τραπέζι, να μην ξαναπεράσουμε τέτοιες Δευτέρες. Τέλος. Το είπα και την προηγούμενη φορά, Κωστή. Τέτοιες ομάδες με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο τις ρίχνεις 3 γκολ. Απλά. Και τις τελειώνεις. Ναι, αλλά είναι ωραίο στα λόγια, πρέπει να γίνεται πράξη μέσα. Έργο. Αύριο Πρίγιοβιτς. Σκοράρει Πρίγιοβιτς αύριο. Αύριο σκοράρει Πρίγιοβιτς. Με τέτοια ομάδα που έχεις πρέπει να το κάνεις. Φιλιά πολλά! Φιλιά! Στο ερώτημα 2310, γεια σου Τσουκνίδα. 2310-287-888. Μην παίρνετε 23, δεν το σηκώνουμε. 2310-287-888. Ρε Κωστή, το ηχητικό με τον Βασίλη από το προηγούμενο ραδιόφωνο. Αυτά είναι δικά μας, εννοείται. Μπορούμε οποιαδήποτε στιγμή. Το έχουμε και θα το βάλουμε σε λίγο το ηχητικό με τον Βασίλη. Με ρωτάει ο Δημήτρης αν θα παίξει ο Βιερίνια. Ο Βιερίνια θα παίξει. Θα είναι στον πάγκο, δεν θα παίξει από την αρχή η Κάζο, όμως θα είναι στην αποστολή, λογικά στο μάτς της προσεχούς Τετάρτης, το μάτς Κυπέλου με τον Λεβαδιακό, θα πάρει φανέλα βασικού. Περιμένουμε για πολλούς και διάφορους και διαφορετικούς λόγους την είσοδο του Βιερίνια στην ομάδα. Αν θέλετε την άποψή μου, ο τελευταίος λόγος είναι ο αγωνιστικός αυτή τη στιγμή. Ψυχολογικός λόγος. Λόγος εγωισμού. Λόγος DNA. Πρώτα αυτά. Αυτός ξέρει και μπορεί να συνεφέρει και τους υπόλοιπους. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Μιλήστε μας κι εσείς. Σας μιλάμε. Μα μιλάτε. Γιώργο. Τι κάνουμε? Σε κατάλαβα, άλλαξε φωνή πάλι. Όχι καθόλου. Πρόσεξε καλά. Δεν αλλάζει φωνή μου. Είναι... Θυμάσαι τι έγινε για μία δεκαετία την τελευταία. Είναι παλικά. Με γκάνιασες! Είναι ψυχημεθεραπείες.
Την καλημέρα μου σε όλους. Αγόρι μου. Και έρχομαι στον φίλο μας τον, με τη διπλή ομάδα που υποστηρίζει. Α, και με έδωσε τη συγχαρητήρια για το τέταρτο μου το εγγόνι και ότι δεν πρόκειται ποτέ να πάρουμε αποτέλεσμα. Μια και είσαι τόσο καθαρός και γνήσιος όπως το λες αγαπητέ μου κύριε. Ναι. Πέστε μας πόσα πρωταθλήματα μας πήρατε με τη χρυσή ομάδα που είχαμε, με Κούδα, Τερζανίδη, Παρίδη και να μην βάζω όλους τους υπολείπους. Πόσα κλεψίματα μας κάνατε. Πόσα. Α, μπαίνει σε διάλογο κανονικά δηλαδή. Όχι, μπαίνω σε διάλογο γιατί είπε πάρα πολλά. Τον ακούμε κάθε μερινός, τα λέει. Ναι, να ξέρεις είναι ένα αγνό, αγνό κατά βάθος. Παοκτσάκι κιόλας. Ναι. Όχι, όχι απλά Παοκτσάκι, δεν το ξέρει απλά. Έτσι, τον έχουμε βάλει σε μια διαδικασία. Τον βάζουμε σε διαδικασία σιγά σιγά, προσιλητισμού. Ναι, οι παλιοί θα θυμούνται ο κ. Διονύσης, ο φίλος μας, ο Παπλάρας, ο φίλος μου και όλοι οι υπόλοιποι. Με κάτι φακίδες, με κάτι άλλους χασαπάδες, οι οποίες μας φάζανε εν κυριολεξία. Και πριν τον ντέρμπι Ολυμπιακός Πάοκ στον αγώνα Φωστήρα, η κλωτσιά έχει μπει στη σύννεφο. Είχαν βγάλει με φορείο τον Ιωσιφίδη, τον Τερζανίδη. Αυτά ο κύριος αγαπητός μας. Τα θυμάται. Αχ, και πιο παλιά και πιο μετά και... Οι σφαγές οι μεγάλες, οι οποίες γινόταν ειδικά κάτω στο Καραϊσκάκι. Ειδικά κάτω με τις θυγατρικές εταιρείες του Ολυμπιακού. Φωστήρα, Εγάλαιο, ξεχνάει τι είχε πει ο άλλος. Ο Ολυμπιακός και το Εγάλαιο να κερδάνε, πάει ασυναίρετο το ρήμα. Κερδάω, εμείς, κερδώ. Εμείς τέτοια βρωμία δεν την είχαμε ποτέ. Μα ποτέ, ποτέ. Θα είχαμε 15, 20, 30 πρωταθλήματα. Τι να πεις, 40 κιόλας. Τέλος πάντων, εύχομαι αύριο να πάνε καλά. Γιώργο μου, εσύ, και... να είσαι παλικάρι, ναι. Την υγεία σου. Δώσε κουράγιο στους άλλους εκεί. Γιατί εσύ είσαι παλικάρος. Είδες το παιχνίδι της ΑΕΚ. Το είδα. Όχι, όχι όλο, αλλά είδα. Ναι, τι εσύ αρχηγός, αγαπητή μου, η οποία τα φορά το περιεχόμενο του αρχηγού. Έξι. Ένα μάνταλο σαν σκύλος έπαιζε. Θα σου πω όσο είδα, γιατί είχε έρθει ο πεθερός μου. Ο πεθερός μου, έχω πει και άλλη φορά, ένα ΑΕΚ αρρωστάκι. ΑΕΚ. Mm-hmm. Τι μέσα εισαγωγικά ζήλεψα εχθές. Ζήλεψα που δεν ήμουν εγώ εκεί. Δεν είμαι εγώ στους ομίλους, γιατί αυτοκτόνησα. Ακριβώς. Και ένα ακριβώς. Άλλο πράγμα που μου έκανε εντύπωση. Πέντε Έλληνες. Συν ένας στην εντεκάδα με τον Μπακασέτα που μπήκε. Δηλαδή, είχε πέντε Έλληνες μέσα. Θέλω να έχω και Έλληνες σωστούς. Όχι ότι είναι αποτελεί νόμο. Δεν μιλάμε για αυτούς που θα φυλάξουν τα σύνορα. Το λέω κάθε φορά. Ντε και καλά πρέπει να είναι Έλληνας. Όχι. Άμα είναι χειρότερος ο Έλληνας από τον ξένο, να παίξει ο ξένος. Πρέπει όμως να υπάρχουν κάποιοι ρε παιδιά να μυρίζουν τα αποδυτήρια, να καταλαβαίνουν αυτό που λέει ο οπαδός. Ο επαγγελματισμός Κώστα του ποδοσφαιριστή είναι μεγάλη. Οι δικοί μας δεν λένε γιατί φύγανε δεξιά και αριστερά. Μα δεν δείξανε. Το μυαλό το έχεις επάνω, το έχεις κάτω. Ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί έξω διακρίνονται. Πες μου γιατί έξω διακρίνονται. Γιατί έξω διακρίνονται. Δείξε πράγματα. Είδα τον οικοδόμο. Ακριβώς. Να σκοράρει χθες και να τρέχει με τέτοια τρέλα στον πάγκο να αγκαλιάσει τον προπονητή. Ακριβώς. Λοιπόν. Αυτά είπα. Εντάξει, αυτό. Έτσι έγινε, Γιώργο. Έγινε, την καλή μου μέρα. Εντάξει. Δεν ζηλεύουμε σε καμία περίπτωση την ΑΕΚ. Και μπράβο της ΑΕΚ. Μπράβο της που χθες κατάφερε και πήρε την νίκη. Λέω πραγματάκια. Έπρεπε να είμαστε εμείς εκεί. Και εμείς. Ναι, καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς το παουτσάκι. Ήθελα να έρθω σε αντιπαράθεση με τον κύριο Γιώργο. Αυτό θα κάνουμε τώρα, να σας βγάλω και σε παράθυρα. Που με είναι συμπαθής. Βεβαίως, λοιπόν, συμπαθής. Αγαπιέστε ο ένας με τον άλλον, άλλη μόνο τώρα. Τι, έχουμε να χωρίσουμε τι, τίποτα χτήματα. Όχι πάλι καλά. Και το εύχομαι να γίνει να είναι τόσο γερός που όχι εγγόνια, να δει δυσέγγωνα. Μπράβο. Λοιπόν, πολύ ωραία. Όσο για τους τίτλους. Ναι. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, πρωταθλήματα δεν σου έχω πάει κανένα. Κύπελα μπορεί να σου έχω πάει γιατί παίξαμε τελικό στην Αθήνα. Μια στιγμή, πρωταθλήματα δεν έχεις φάει κανένα. Γιατί πες μου σε ποιο πρωτάθλημα ήμουν πρώτος και ήσουν άστο, άστο. Δεν θα βγάλουμε άκρη στην κουβέντα. Ναι. Δεν είναι άστο, δηλαδή είναι όχι ένα, πρέπει, θέλω 3 ώρες εκπομπές. Τέλος πάντων, λοιπόν,
Παναθηναϊκός έβαγε, εγώ δεν σε έβαγα. Εντάξει, okay, δεν θα πρόκειται να τελειώσουμε. Οκ, okay, πάμε παρακάτω. Ναι. Και κάτι άλλο. Επειδή. Ναι. Τώρα. Λοιπόν, πάμε πάλι. Με τον Ποπό, προχθές σε άλλαξα και ξαναγύρισα. Σήμερα λέγες για το πέσιμο. Ναι. Που πάλι σε άλλαξα και ξαναγύρισα. Το πέσιμο, τι πέσιμο. Το πέσιμο. Ναι, ρε, τον Γκομπότη, τι έλεγες. Α, ότι δεν έπεφτε και τα λοιπά. Με τίποτα. Λοιπόν, και ήθελα να σε πω κάτι. Ναι. Λοιπόν, σε ρωτάει ποιος, τι ομάδα είσαι. Σε ρωτάει, δεν άκουσα ξανά. Γιατί σε έχασα. Σε ρωτάει κάποιος τι ομάδα, ναι. Αν η ομάδα σου είναι καλή. Ναι. Και του λες, ξέρεις, οι 11 που φάγανε προχθές με το Σαββίδι ήταν τέλειοι. Σε λέει για το, πώς σε λένε, έχεις καλό σεντερφόρ. Πω, άμα το δεις πώς κολυμπάει, ναι. Σου λέει, έχεις καλό αμυντικό. Ναι. Αυτός, τη γυναίκα του τη φέρεται. Λοιπόν, είναι αυτό το που λες με τη βασιλιά σου. Ξέρω, θα πας εκεί. Όμορφη είναι! Καλά, φτιάχνει κάτι σε τζουκάκια. Ρε, όμορφη είναι! Καλά, φοβερό να σου φτιάξει και έντοιμα. Καταπληκτικό. Δεν καταλαβαίνω το συνειρμό με τον ΠΑΟΚ, αλλά τέλος πάντων, αντιπαρέρχομαι. Όχι, θα σου πω. Θα σου πω το συνειρμό. Για πες. Είναι ότι σε ρωτάει κάποιος για την ομάδα σου. Ναι. Και επειδή δεν θέλεις να του πεις ότι ξέρεις, είναι για τα γράβαρα αυτή τη στιγμή. Για τα γράβαρα. Γράβαρα. Άνω ή κάτω. Γράβαρα. Πάρε ναι, το φίλι. Ναι. Λοιπόν, ναι. Και του λες, δεν μπορείς να το απαντήσεις και του λες τα διάφορα, όπως τη βασιλιά του, καταλάβες. Πότε με ρώτησε κάποιος για την ομάδα και δεν του είπα. Δεν σε ρώτησε κανένας. Εσύ το φτιάχνεις έτσι, να πούμε, ναι. Το σενάριο, μ' αρέσεις. Όπως φτιάχνεις εσύ διάφορα σενάρια. Όπως με τη γιαγιά. Γεια σου, κακά της μοίρας μου. Φιλιά. Φιλιά, πάμε επόμενος, 2310, μην παίρνετε 23, δεν το σηκώνουμε. 2310-287-888, καλημέρα σας, έχω και μπαλαφόμετρο σε λίγο, έχω και το ηχητικό με τον Βασίλη, ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Ασπρόμαυρο πανόραμα. Έλα ρε, overview! Πού είσαι? Τι κάνουμε? Τι γίνεται? Καλά, εσείς. Όλα καλά. Αεκτής Πεθερός, ε. Αεκτής Πεθερός, Κωνσταντινοπολίτη στην καταγωγή. Ναι. Από τα πρώτα πράγματα που ξεκαθαρίσαμε όταν πήγα να ζητήσω τη Γεωργία, λέει, ξέρεις εγώ τι, εγώ, λέει, εγώ λέει είμαι... Σαν να υπάρχει κάτι κακό στην παιδί. Όχι, εγώ λέει να ξέρεις, δικέφαλος μου, αμάν, αλλά λέει ο άλλος, αμάν. Έγινε, λέει ο φίλος, χάρηκα, σε καλά και θα τα πούμε κάποια στιγμή. Η πλάκα είναι, έχω ζήσει μαγικές στιγμές με νεκταρία, που είναι το νεκταράκι... Τριών, να πηγαίνουμε στο χωριό. Νεκταρία, για να σου πω κάτι. ΑΕΚ θα λέμε. ΠΑΟΚ! ΑΕΚ, έλα, θα σου πάρω και μία μπάρμπι γοργόνα. Δεν θέλω! Καλά, φεύγει. Την άλλη φορά, ξαναπηγαίνουμε στο χωριό. Είδα ότι το ποδηλατάκι το παλιό έχει μικρύνει. Μήπως να πάρουμε ένα άλλο. ΠΑΟΚ! Μα δεν σου είπα, λέει. Αφού θα μου πεις, παππού. Όχι, δεν θέλω. Την τρίτη φορά πήγε, λοιπόν, λέει, πάμε να σου πάρω ποδήλατο. Λέει, παππού, θα παίξουν τίποτα ομάδες. Λέει, όχι. Λέει, άμα θες εσύ, λέει, αλλάζεις. Άκουσε, παππού, ό,τι και να μου πάρεις, πάω. Τι έχεις κάνει στο παιδί? Τι έχεις κάνει στο παιδί? Πες μου τι έχεις κάνει. Τίποτα, λέω. Το παιδί καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει, λέω, να ξέρεις, περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν στο τέλος να σου πάρει νεκταρία ποδήλατο και να πεις εσύ, πάω, παρά να γίνει αυτή η ΑΕΚ. Αλλά είναι αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδερφέ. Δεν θυμάμαι τίποτα. Ένα πράγμα θυμάμαι μόνο. Από παιδί φίλο, μικρό. Πες το φίλο, εκτός από αυτό, πες το φίλο λίγο πριν τον κύριο μάλλον, γιατί φαίνεται και λίγο μεγαλύτερος από εμάς, δεν το λέμε φίλο. Ναι. Ότι υπάρχει στο YouTube ένα βιντεάκι των 11 λεπτών. Των 11. Με φάσεις πέναλτι των 3 δευτερολέπτων που γελάει όλος ο κόσμος. Ακούγεται, βγαίνει... Παραμένεις τώρα 11 λεπτά πόσα... πόσες φάσεις των 3 δευτερολέπτων έχει είναι. Απαγορευτεί το βίντεο γιατί είχαμε στις 1000 θεάσεις 970 περιπτώσεις κύλης. Δηλαδή, βγήκε η κύλη και είχαμε περιστατικά. Δηλαδή, ο άλλος θα πούμε, του βγήκε η κύλη από το γέλιο. Δεν γίνονται αυτά. Εγώ, δηλαδή, να σου πω κάτι, δεν θα κάνω λάθος άμα ανοίξω διάλογο. Πες, μπορώ. Δεν βγαίνει άκρη. Φίλε, λες, ναι, οκ, εντάξει. Τι να πεις. Τι να πεις τώρα, τι να πεις. Άντε, καλή επιτυχία στην ομαδάρα μας. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να φταίει. Τι να πεις, να ξεκινήσουν, να πάρουν νίκες, να πάρουν και αυτή η ψυχολογία και μετά, οκ, okay, τι να πούμε, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο, δεν μπορούμε. Ναι. Τέλος, κάντε το καθήκον σας, παιδιά, φιλιά, γεια σου, πανόραμα. Ναι, καλημέρα.
Καερστά περμητίζω λεβεντάς και εσωπλικατόριο. Που σημαίνει? Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και στο νεκροθάφτη τι λέμε? Σου λέμε κουφάλα νεκροθάφτη και όλα τα καίμε. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Ποτές. Με σίγουρα κιόλας. Ποτέ. Κοίταξε. Τι το έχεις κάνει το παιδί, σε είπε ο πεθερός σου. Απλώς είχε ρίζες πες βαθιές. Πολύ βαθιές ρίζες πες έχει. Δεν πρόκειται να αλλάξουν ποτέ σε αυτές οι ρίζες πες στον πατέρα. Εντάξει, όπως το λες, πεθερέ, ξέρω εγώ. Λοιπόν, τώρα για τα Ελληνόπουλα κάτι μου φαίνεται λίγο σε πρόλαβα. Εφόσον ο Δελιγιαννίδης ήταν σε όλη την προετοιμασία, πολύ σε όλα σωστό. Τα φιλικά ήταν ένας από τους καλύτερους. Τα εργομετρικά ήταν ο πρώτος μαζί με τον Μπέλκα και τον Γκάτσε. Πολύ σωστό. Και στα φιλικά έδειξε θράσος. Να ολοκληρώσω, μισό λεπτό να μην χάσω. Ναι, μην το χάνεις, έλα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα που αριστερό μπακ τραυματίστηκε και ο Λέοβατς, αν δεν κάνω λάθος. Σωστό. Δεν είναι. Και που δεν ήταν τραυματίας. Είναι αμφίβολος αν θα παίξει. Γιατί δεν λέει ότι θα βάλω τον Δελιγιαννίδη αριστερό full back half. Και μου μιλάει για Κρέσπο. Δηλαδή θα διάσουμε πάλι την άμυνα. Να την πάθουμε από κάπου αλλού, δηλαδή τη ζημιά. Δεν μπορούμε να κατεβάσουμε μια σωστή ομάδα όπως πρέπει. Κανονική, δεν κάνω τον προπονητή. Το φύλαθρο κάνω. Είναι μια πάρα πολύ εύλογη απορία. Πάρα πολύ εύλογη απορία. Γιατί αφού ο Λεβέκ είναι μονίμος τραυματίας. Απορώ. Βάλ τον πιτσιρικά. Άμα δεν το βάλεις τώρα, δεν βάλ τον. Γιατί να μην παίξει το Ελληνόπουλο και να παίξει ο Κρέσπο. Όχι ότι ο Κρέσπο δεν θα παίξει. Μπορεί να κοιτάξει μια... Μα δεν είναι η θέση του, ρε παιδί μου. Μα δεν είναι η θέση του. Στη Λιβαδιά που τον έβαλε δεξιμπακ, παλεύει το παιδί, είναι φιλότιμο. Είναι στόπερ όμως. Τι να κάνουμε. Βάλε του. Όχι, δηλαδή. Όχι, είναι φιλότιμο. Δεν έχουμε παράπονο τον Κρέσπο τον Κακομοίρη. Δηλαδή, όπου τον βάζει, τρέχει, αλλά δεν είναι η θέση του. Βάλε τον Δελιγιαννίδη. Να μην την πω τη βαριά την κουβέντα. Ανάδειξε ένα πιτσιρικά. Ανάδειξε τον πιτσιρικά. Βάλε τον Δελιγιαννίδη που είναι καυλωμένο να μπει να παίξει, να πάρει την θέση, ρε παιδί μου. Με στην έδρα σου με τον Πανετολικό, άμα δεν το βάζει, πού θα τον βάλει. Και το κάτω-κάτω δεν σε έδειξε ότι δεν μπορεί να παίξει. Ακριβώς. Με τον Άγιαξ τα φιλικά, με τα αυτά που έκανα με τα φιλικά στην προετοιμασία. Έχει δέσει το κορμί του, είδα, έχει δέσει το κορμί του, έχει θράσος, έχει σουτ. Παίξε ρε παιδί μου, βάλ το, δώσου την ευκαιρία. Όχι οι άλλοι δηλαδή που παίζουνε, δεν, αφού δεν μπορεί, ο Λέοβατς είναι τραγικός φιλέφεντος. Κωστή, με έχει μείνει στην καρδιά, στίγμα έτσι καλό, όταν πήγα να δω το φιλικό, πάω Άγιαξ στην Τούμπα, το 70 φεύγω από ό,τι ήταν 3-4, ναι. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, είχε πάει κάτω στο Γάβρο, κέρδισε 0-1, μου φαίνεται και εμείς φέραμε ισοπαλία εδώ πέρα. Ναι. Και είδαμε ένα αριστερό μπακάκι, ένα μελαχρινό και λέω, από πού είναι ρε παιδιά αυτό το παιδί, ποιος είναι αυτός που είναι, ποιο βάλαμε εκεί πέρα, ναι. Με τον Άγιαξ όλα φιλικό, λιγάκι να μην γίνουμε ρεζίλοι. Και πετάγεται ένας από πούς και μου λέει, Σεραίος είναι η κατάγωγη, του λέω, από το κρυτοχώρι, Ιωσιφίδης λέγεται. Ιωσιφίδης λέγεται. Ναι, αλλά παιχνίδι μια δεν ζωή έχασε. Τέλος. Από εκείνο και ύστερα παιχνίδι δεν έκανε τη φίλε Κωστή. Δεν θα του πούμε ποιον θα βάλει. Ρωτάμε. Ρωτάμε. Έτσι. Έγινε παυλάρα μου. Γιατί δεν τους βάζεις βασικούς να πάρουν ευθύνες. Να αισθανθούν ότι πραγματικοί είναι Έλληνες. Όχι μουσαφίριδες στον ΠΑΟΚ. Με την πρώτη ευκαιρία αλλά τσαρδάρι και όπως έκανες φέτος έδιωξες. Τι να πω τώρα. Τι χαρίσιδες και τι κίτσου. Το Γιαννούλη. Ναι, και το Γιαννούλη δεν καταλαβαίνω. Ολόκληρη Super League έβγαλε με τη Βέρεια και μου διώχνει τη στιγμή που παίρνει ένα τραυματία 3 χρόνια. Άρα, πού καταλήγουμε. Δώσε ευκαιρίες. Γεια σου, Παυλάρα. Δώσε ευκαιρίες, δώσε ευκαιρίες. Δεν θα πούμε εμείς. Δεν δίνουμε προσταγές στον προπονητή. Αλλά υπάρχει αυτή η απορία. Τραυματίστηκε ο Λεβέκ. Είναι, είπαμε. Πιο συχνά τραυματίας και από τους στρατιώτες των πλατούν. Τραυματίζεται και ο Λέοβατς που και που έπαιζε ήταν ο Σι Παρών. Τραγικός. Βάλε το πιτσιρίκι αυτού. Την έχει τη θέση. Βάλ το να πάρει χρόνο, να πάρει ψυχολογία, να σου δώσει φρεσκάδα, να σου δώσει ορμή, πάθος ταχύτητα. Δηλαδή ο ψόφιος Λέοβατς, ψόφιος και από πλευράς πάθους και από πλευράς αντοχής, είναι χίλιες φορές κατώτερος από έναν που θα μπει τρελαμένος να αποδείξει πράγματα. Ρίχτω στα βαθιά. Και άμα δεν παίξει 2-3 μάτς, βγάλω τον, παιδί μου. Αυτά. Διάλειμμα. Χορηγή πρώτης ώρας είναι η Ερβαντόλ. Κορυφαία κρέμα για οστεοαρθρίτιδες, για θλάσεις, για αυγενικά. 2-17-8-76. Φυσικά
Εσκιάδης, υγρά αεροκίνηση, 4,73-118, εξοικονόμηση ως και 50% σχεδόν στα λεφτά που δίνεται τώρα για τη βενζίνη. Και Εσκιάδης και ηλεκτρονέτ, Παμπουκίδης, Νικολαίδης με την LG. Αυτό το διάστημα φοβερά στεγνοτήρια και πλυντήρια. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα, 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 μπουκάραμε, μπουκάραμε. Δεύτερη ώρα, λαδόκολλα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Εκπληκτικές γεύσεις απέναντι από το Μασούτι στα Ελευθέρια. 705-750 τη Λιβεριά. Και βέβαια μην ξεχνάτε, Μάκρον, επίσημο κατάστημα στην Αντώνη 376, παράλληλα με τον Περιφερειακό. Δίνετε την ομάδα σας, δίνετε την ακαδημία σας, δίνετε τον εαυτό σας, τα παιδάκια σας, τα βαπτιστήρια, τα νύψια, ό,τι γουστάρετε, με καταπληκτικά ρούχα της εταιρείας που δίνει φυσικά και την Παοκάρα. Εκπληκτικά πράγματα θα βρείτε εκεί, στο κατάστημα Μάκρον, που είναι χορηγός δεύτερης ώρας και θα μας δώσει να ξανακληρώσουμε και ωραία πραγματάκια εκεί ο Γιάννης Ζαφύρης. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Τι έγινε? Όλα καλά, αδερφέ. Τι καπλά καμά κάνεις? Καλά είσαι? Δόξα τω Θεώ. Είσαι καλά? Πώς με ακούσεις? Ήμουν ποτέ καλά? Εντάξει, ρητορικό το ερώτημα για σένα είναι. Εντάξει, ρητορικό, γιατί δεν είναι. Μήνα σε γάμο ρίχνονται, μήνα σε χαροκόπη. Εντάξει, εγώ δεν είμαι καλά. Εγώ χθες ένιωσα κάπως. Με την ΑΕΚ? Όχι, πια ΑΕΚ. Μην νοιάζει άλλη ομάδα. Μην νοιάζουν ναι. άλλες ομάδες. Ναι. Εγώ χθες λέω κατά τις 9 η ώρα, 8, ναι. 8 η ώρα εκεί, ένιωσα κάπως. Και όσο περνούσε η ώρα ένιωθα χειρότερα. Γιατί αντιλαμβανόμουν ότι δεν είναι έτσι. Δηλαδή εκεί που είχα σχέδια να ετοιμαστώ, να πάω στο γήπεδο κλπ. Ναι. Αμά λέω, τι σκέφτεσαι λέω, αφού δεν παίζεις σήμερα, αποκλείστηκες. Καταλαβες. Αλήθεια λες. Πήγε η ώρα 9 και λέω εγώ δεν είμαι ακόμα στο γήπεδο και το αίμα μου μέσα βράζει. Γιατί βγαίνει το DNA, καταλάβες. Θα μας λέω... πονάει όλη τη χρονιά αυτό να ξέρεις. Δεν είναι κάτι λες. Που πέρασε. Εμένα, δεν είπα να σου πω. Μόνοι μας κάνουμε αυτοψυχοθεραπεία. Για δηλαδή, να μας περάσει. Ακριβώς. Αλλά α, παραμένει μέσα στο πίσω μέρος του δεν μυαλού. Δεν καταλαβαίνεις τώρα ότι έχω έρθει στο γραφείο και βλέπω εδώ ημερομηνίες να μου και λέω 14 και 28 Σεπτεμβρίου, 19 Οκτωβρίου, 02, 23 Νοεμβρίου, 7 Δεκεμβρίου. Σβίστα. Άστο, σβίστα. Το καταλαβαίνεις. Και χθες εγώ κάθομαι τώρα στο σπίτι. Και λέω, τι κάνω. Και βγαίνω, λες και είμαι στο... Στα χαμένα. Λες και είμαι στο δρομοκαίτιο, να πούμε. Και βγαίνω εκεί στην αυλή και κοιτάω τα δέντρα και ανάβω ένα τσιγάρο. Δεν είναι κάτι. Και βλέπω το άπειρο. Ακριβώς. Και ακούω και κάνω μία στο διαδίκτυο έτσι να αυτό και λέει ένα-ένα. Λέω, αμάν παίζουν οι άλλοι. Και εγώ παίζουν δεν παίζω. Οι άλλοι, όπως το πες. Έτσι μπήκα σήμερα, με αυτό μπήκα. Καταλαβες. Okay. Και μου γύρισε το μυαλό. Και λες, γιατί να είμαι έξω. Παρεπιπτόντως. Έπαιξε, έκανε σπουδαία εμφάνιση η Όστερ Σούτεχ. Δεν ξέρω αν το είδατε. Παρεμπιπτόντως. Δεν ασχολείται. Άστο, ρε παιδί μου, λες εκεί θα ήμουν εγώ. Στη θέση αυτών, λέω. Εντάξει, καταλάβες. Okay. Και αυτό μου με πείραξε. Και γυρνάμε τώρα στην πραγματικότητα και εμείς ακόμα συζητάμε και βγαίνει και ο κάθε ένας πρώην ήν, ξέρω εγώ, στέλνος. Επόμενος. Επόμενος και λοιπά, να πούμε, πάω, ας πούμε. Και εμείς συζητάμε ακόμα αν τελικά είναι στόχος ή όνειρο ή όραμα και που πάμε και τι κάνουμε. 100% και... λάθος η έκφραση του κυρίου Λουτσέσκου. Να σου πω. Όνειρο μπορεί να είναι για σένα. Άκου να δεις. Υπάρχουν μερικά λάθη που παίζουν με νούμερα. Και λέει ο Χόρν, 101.000, 101 και 10 κάνε λάθος. Εντάξει, δεν πειράζει. Με τη δεκάρα εκεί πόση ώρα ασχολήθηκε. Ναι, καταλάβες. Υπάρχουν όμως και κάποια νούμερα που παίζουν με ψυχές και με ζωές. Γιατί για κάποιους ο ΠΑΟΚ είναι η ζωή. Είναι οξυγόνο. Είναι, είναι αυτή η πέμπτη βράδυ που είναι άδεια, φίλε. Πες το έτσι απλά. Είναι, τέλος. Είναι η πέμπτη βράδυ που είναι ορφανή. Που είναι μια ορφανή μέρα. Και στι, είναι που, είναι, όταν, είσαι, όταν μια χώρα δεν έχει στόχο και όραμα, το να ανήκεις να αγαπάς ένα σύλλογο που έχει ένα όραμα απότερο να πετάξει κάποια είναι στιγμή αντίβαρο. Και να κάνει είναι και να πρόσεξε το όνειρό μας το μεγάλο ή να πάμε να παίξουμε στην πόλη, έτσι. Αυτό είναι το όνειρό μας. Να ξανανοίξουν τα φτερά του ΑΕΤΟΥ. Γι' αυτό είναι και κλειστά. Ούτως ή άλλως έχει βάθος, έχει νόημα το φυσικά. Ότι είναι κλειστά τα φτερά του ΑΕΤΟΥ. Μα φυσικά. Έτσι. Λοιπόν, όταν εγώ αυτό το στόχο, αντί να πηγαίνω μπροστά για να τον αγγίξω, πηγαίνω προς τα πίσω, κάνω δηλαδή δύο βήματα, ένα βήμα μπροστά, δύο βήματα πίσω, έτσι, αυτό καρφώνεται στο DNA μου και σωστά. Μου βγαίνει σαν κατάθλιψη. Σωστά. Και μετά
Βγαίνει ο άλλος και λέει είμαι ψυχολόγος και θέλω 50. Δεν γίνεται ρε φίλε, εγώ τον ψυχολόγο το θέλω να βάλει γκολ. Ο ψυχολόγος μου είναι ο γκολτζής. Σωστό. Έγινε αδερφέ, έγινε. Σε χαιρετώ, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε, είστε καλά. Good the boy. Ναι, καλά, λέμε ότι είμαστε. Στα χωριά μας. Που λέμε και στα ναι. Village. Ναι. Για λοιπόν, πες. Έχει απόλυτο δίκιο. Και εμένα έτσι ήταν η Πέμπτη μου χθες. Yes. Και από τώρα θα λέω Τετάρτη Παρασκευή, δεν θα λέω Πέμπτη ποτέ ξανά. Σωστό. Και στο αυτοκίνητο έτσι, μέχρι Τετάρτη θα ναι, πηγαίνει η ταχύτητα. Ναι, Πέμπτη δεν θα ξαναβάλω. Ναι, γιατί όχι για μένα τόσο πολύ, όσο για τα παιδιά μου που στεναχωριούνται πιο πολύ. Θέλω να πω κάτι, μετά το γεύμα και την άφηση αμαρτιών που πιστεύω ότι έδωσε ο κύριος πρόεδρος, ο κύριος Σαββίδης, να ξέρει ότι είμαι απέναντί του, εγώ προσωπικά, μόνο για τον προπονητή. Ναι. Ο προπονητής δεν κάνει για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι μικρός προπονητής. Δεν θα ξαναεπανέλθω στο θέμα, το ναι. Λέω, το δηλώνω, ότι αυτός ο προπονητής δεν κάνει για την ομάδα μου. Ναι. Έχουμε αναλώσει πάρα πολλές. Το ταβάνι ήταν Ξάβη, το έχουμε, είπα προχτές νομίζω, και το ξαναλέω και τώρα. Ναι. Το ταβάνι του σαν προπονητική οντότητα ήταν η Ξάνθη. Από εκεί και κάτω μπορεί να παίξει, από εκεί και πάνω δεν μπορεί να παίξει. Εγώ είμαι πολύ πιο ψηλά από εκεί πάνω και έτσι δεν μπορεί να με οδηγήσει αυτός πουθενά. Ναι, έχω φάει πάρα πολύ ώρα για το θέμα του προπονητή, να μην ξαναγυρίζω τώρα ναι, να πω τα ίδια. Το λέω, το καταθέτω και... Καλά, είναι η προσωπική σου άποψη, ναι. Και εγώ έχω βάσει μέσα αμφιβολίες. Δηλώνει ΠΑΟΚ, πρέπει να το αποδεικνύει κιόλας. Φυσικά. Να το αποδεικνύει. Έτσι είναι. Γιατί εγώ πιστεύω ότι στον ΠΑΟΚ όλοι είναι μία γραμμή ακριβώς κάτω από τα 4 γράμματα, τίποτα άλλο. Δεν είναι όλοι κάτω ακριβώς. Κάποιοι είναι πιο κοντά. Όλοι είναι κάτω από τα 4 γράμματα, κάποιοι είναι αρκετά μακριούτσικα. Δεν είναι όλοι στην ίδια ευθεία. Εγώ τους φαντάζομαι σε μία κάθετη γραμμή. Δεν είναι όλοι. Κάποιοι είναι πιο κοντά. Έτσι, την έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα στον αέρα και το ξέρεις. Όλοι είναι κάτω, αλλά δεν είναι όλοι στον ίδιο όροφο. Δηλαδή κάποιοι. Έτσι, δηλαδή δεν τους βάζω όλους στην ίδια. Ναι, ναι. Σε φιλώ. Λοιπόν, θέλω να πω για τον Γιώργο να είναι γερός και δυνατός. Να στηρίζεται από εμάς και να τους ακριβώς. Να μας στηρίζει και αυτός. Έτσι, όπως το είπες. Οι ευχές μας μαζί του. Φιλιά, γεια σου Παναγιώτη, γεια. Έχω πει πάρα πολλές φορές για τον Λουτσέσκο, το λέω μία ακόμα, έρχομαι στις γραμμές, ότι έχω βάσιμες αμφιβολίες αν μπορεί. Βάσιμες αμφιβολίες αν μπορεί. Όμως δεν θέλω να αποτύχει. Θέλω να πετύχει, θέλω να μας διαψεύσει, θέλω να πάρει μπρος η ομάδα, θέλω να πάρει το πρωτάθλημα και να τον αποθεώσουμε και να πούμε μπράβο ρε μάγκα, Ρουμάνε, που μας διέψευσες. Μπράβο σου που το γύρισες. Μπράβο που σε εμάς που αμφισβητούσαμε αν μπορείς, μας έκλεισες το στόμα. Αυτό θέλω. Δεν θέλω να αποτύχει να πω. Είδατε! Σας τα έλεγα. Εγώ δεν έχω καμιά τέτοια πρεμούρα δεν είχα ποτέ. Δεν με νοιάζει. Αυτό. Βάλε πράγματα. Είναι ο χρόνος πολύ πιεστικός. Βάλε. Καλημέρα! Ναι! Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κύριε Κώστα, ήθελα να. Σκέτο, χωρίς κύριε αδερφέ, το όνομά σου. Λευτέρης από Νέα Ιωνία. Λευτέρης. Έρα, Λευτέρη. Τι ομάδα είσαι? Εγώ ΑΕΚ είμαι. ΑΕΚ, μάλιστα. Τώρα, όταν λέτε το τηλέφωνο, νομίζω ότι κάνετε ένα λάθος. Δεν είναι 23-10, είναι 24-1-10. Δεν μπορείτε να λέτε 3, είναι 4-1. Έτσι δεν είναι? Για προχωρά. Τίποτα, αυτό ήθελα να πω, γιατί ένας φίλος μου από Θεσσαλονίκη που το γνώρισα στην Κρήτη κάτω που είχα πάει διακοπές, ναι. Είχε πάει να αγοράσει καφέδες και του λέει 3 ευρώ. Ναι. Όχι 3, 4 λέει. Ναι. Και πήρωσε 1 ευρώ παραπάνω. Αν είναι έτσι. Αν είναι έτσι. Ναι. Ξέρω πολύ κόσμο που λέει 1, 2, 4, 5. Πολύ κόσμο. Είσαι χαρούμενος χθες από την ομάδα σου, ευχαριστημένος? Ναι, εγώ περίμενα ισοπαλία. Δεν ξέρω, το είχα πει και στον κύριο Μπατμανίδη. Περίμενα ναι. Ισοπαλία 1-1. Αλλά ναι. Έβαλε ένα γκολ ο Λάζαρος. Πραγματικά πολύ ωραίο. Πάρα πολύ καλή εκτέλεση. Ήταν να το εκτελέσει ο Μπακασέτα στο φάουλ, λέει. Αλλά γύρισε και κοίταξε το Χιμένεθ και του είπε: βάρα το, αφού το πιστεύεις. Ναι. Είναι καλό που έχεις 4-5 Έλληνες μέσα. Είχες χθες 5 ναι, συν έναν 6 που μπήκε. Είναι σημαντικό. Ναι, καλό είναι. Εντάξει, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Εγώ ελπίζω κι εσείς.
σύντομα να πάρετε το πρωτάθλημα. Εγώ δεν θέλω να είστε ανταγωνιστικοί. Θέλω να είστε πρωταθλητές. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις. Είσαι λοιπόν δικό μας παιδί, αδερφέ. Δικό μας. Τα λέμε, γεια. Έγινε. Γεια σου, Αεξάκη. Γεια, γεια. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα. Ναι. Έλα, ρε. Καλημέρα. Καλημέρα. Σήμερα έχουν βγει αυτό. Πονά που πονάνε τα μυαλά μας, ακούμε και δάφτους. Πρόσεξε. Πάπα με το συμπάς δεν μπορώ καθόλου. Έτσι δείχνουμε, πάντα το είχαμε αυτό, το ξέρεις, και στον προηγούμενο σταθμό και στον προηγούμενο είμαστε πολυσυλλεκτικοί. Να ξέρεις πόσοι μας ακούνε και δεν παίρνουν από τους άλλους. Το πρόβλημα της ομάδας δεν είναι οι Έλληνες ή ο προπονητής. Το πρόβλημα της ομάδας είναι ότι δεν έχει σωστή οργάνωση, Φλαράκη. Μπορεί να έχει τη διάθεση και να χώνει και τα λεφτά ο Σαββίδης και να έχει φάγει το μικρόβιο, δεν υπάρχει σωστή οργάνωση. Κατάλαβες. Μα το θέμα της οργάνωσης φάνηκε και στον προπονητή. Ο προπονητής ήταν κακή επιλογή. Και πριν ένα χρόνο που είχα Έλληνες, τι έκανα. Κατάλαβες. Όχι, μιλάμε για σωστούς Έλληνες τώρα. Τι έγινε, σωστούς Έλληνες. Με τι επισάντος, ποιο σωστό Έλληνα είχες ποδοσφαιριστή. Επισάντος. Είχα φίλε το Ζαγοράκι. Μη μου πεις το Χαλκιά. Όχι, όχι, φίλε. Για παίκτη λέω, παίκτη. Ναι. Είχα το 2010 που βγήκε δεύτερος. Το Ζαγοράκι. Ποιον ήταν ο Έλληνας ο κορυφαίος. Ποιον. Είχα το Ζαγοράκι, φίλε. Άρα συνεχίζεις. Ποιον είχες. Το Χαλκιά, μη με πεις, θα πεθάνω. Όχι, ποιο Χαλκιά. Δεν είχα. Είχα τον Γκαρσία που μετρούσε για 100 Έλληνες. Είχα φίλε τον Κοσεσάου. Είχα τον Μουσλίμοβιτς. Δεν είναι το θέμα ο Έλληνας. Το θέμα είναι να υπάρχει σωστή οργάνωση και να υπάρχει καλή προετοιμασία, σωστή ομάδα, ο καθένας να είναι στον πόστο του, να υπάρχει το παοξίδικο αυτό το πάθος, να το μεταδώσει στον κόρη, στον παίκτη και στον προπονητή και να είσαι ο στόφα πρωταθλητή να έχεις. Τώρα αν έχεις 10 Έλληνες ή 800. Μα όχι, όπως το λες, το έχω πει και εγώ, αγαπήσαμε πολύ περισσότερο ανθρώπους που δεν ήταν Έλληνες. Σημασία έχει. Δεν χωρίς να σημαίνει και εγώ ότι πιστεύω ότι ο Λουτσέσκου κάνει για τον ΠΑΟΚ. Έτσι το έχω ξαναμπεί πολλές φορές. Αυτό δεν ξέρω αν μπορείς να το αλλάξεις τώρα. Περιμένουμε να δούμε πράγματα αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με το σκεπτικό μου. Άκου να σου πω κάτι. Αφού αν δεν πάρει τα πάνω του Σαββίδης και να πει εγώ θα κάνω μόνο αυτό, θα βάζω μόνο λεφτά. Αυτός θα κάνει μόνο εκείνο. Αυτός ο ΠΑΟΚ θα κάνει εκείνο. Ο άλλος θα είναι γενικό διευθυντής. Ο ένας θα κάνει αυτό και ο καθένας είναι στη θέση του. Κατάλαβες. Δεν πρόκειται να πάρει πρωτάθλημα, Φλαράκη. Δυστυχώς έτσι είναι. Όσοι παιχταράδες και να φέρεις. Έχεις τον καλύτερο υλικό. Πρωτάθλημα δεν θα πάρεις. Άντε. Έγινε Κωστάκι μου. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Πάμε στον μεθ επόμενο. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Δύο πράγματα. Δύο. Τρία λεπτά θέλω μόνο. Τρία λεπτά. Τρία. Λοιπόν. Δυόμιση. Πάμε σε δυόμιση. Πάμε. Λοιπόν. Προπονητής και παίχτες. Δεν έχω πει ποτέ ρε 20-36 χρονών, είμαι ειλικρινά ποτέ. Ναι. Είμαι απέναντι σε αυτόν τον προπονητή ή απέναντι στον παίχτη. Ναι. Δηλαδή και ο Ραμπούτλα και ο Φρούντσα που ήταν. Όχι ρε φίλε. Μαζί τους. Όχι, δεν το λέω για σένα. Πρόσεχε. Όχι, λέω το Ραμπούτλα λέω που είπες, που τους θυμήθηκες αυτούς. Και τον Φρούντσα. Θέλω να σε πω τώρα. Δηλαδή τι σημαίνει ρε παιδιά ΠΑΟΚτσης, είμαι απέναντι σε αυτόν τον προπονητή. Και εγώ έχω αμφιβολίες όπως και εσύ. Εσύ το έθεσες πολύ σωστά, ε. Πολύ σωστά το έθεσες. Και εγώ έχω αμφιβολίες. Τον στηρίζω μέχρι τέλους. Δεν θέλω να σας πω ψέματα ότι κάνει. Δηλαδή τι να σου πω, όχι κάνει αυτό. Έχω και εγώ την αφιβολία μου, ρε παιδιά. Μισό λεπτό. Πότε έχεις κρατήσει προπονητή 5 χρόνια, 6. Μόνο το Σάντος. Τριετία, τετραετία. Ναι. Πότε έχεις κρατήσει προπονητή. Δηλαδή γιατί να μην δώσουμε μια ευκαιρία. Δηλαδή οι Μάντσεστερ ήταν βλάκες που τον κράτησαν 13 χρόνια. Κοίταξε, οι συγκρίσεις αυτές είναι σκηνοβατής. Όχι. Δεν το λέω σαν πρόσωπα, ρε Κωστή, εννοείται. Το λέω σαν δομή ομάδας. Ότι πρέπει, δεν ξέρω πώς τον λένε, Στέφενς τον λέγανε. Φέραμε όνομα, δεν έκανε. Φέραμε Έλληνα, δεν έκανε. Φέρνουμε ξένο της Ξάνθης, δεν έκανε. Τι μπορούμε να φέρουμε πια. Δηλαδή στους δύο μήνες, και σου λέω και εγώ έχω αμφιβολίες, μαζί σου είμαι 100%, δεν ξέρω αν κάνει. Αλλά τι έχουμε να κερδίσουμε να το χτυπάμε τον άνθρωπο και είμαι απέναντί του εγώ γιατί δεν κάνει. Δηλαδή λίγο υπομονή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει. Κάνανε τουρισμό το καλοκαίρι. Φέρανε έναν τουλάχιστον κανονικό προπονητή, έτσι. Καλός κακός είναι ένας κανονικός προπονητής. Ναι, αυτό ισχύει. Τι να καταφέρουμε άλλον. Αυτό ισχύει. Δηλαδή, πού θα πάει αυτό το πράγμα, ας πούμε. Είναι αντίθετο σε ένα πράγμα. Το ξανατονίζω, εγώ πριν έρθει ο Λουτσέσκου έλεγα ότι
έχω την αίσθηση ότι αυτός δεν είναι του διαμετρήματος. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει το βάρος. Όμως, από τη στιγμή που επελέγει, δεν μπορώ να ξεκινήσω να κάνω πόλεμο με το καλημέρα σας, να είμαι απέναντί του. Φυσικά αυτό δεν μπορεί να πάει στο δίνεκες. Δηλαδή, η ομάδα να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και εμείς να λέμε άκουμε να δούμε και στον όμως, θα βάλει στοιχεία μέσα. Λοιπόν, δεν ξεκίνησε καλά. Θέλουμε να μας διαψεύσει, καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά στην κριτική. Ναι. Έτσι, και από κριτική, από κριτική σε κριτική, ποια είναι η διαφορά. Διάψευσέ μας, φίλε! Το δεύτερο δεν θα το προλάβω να το πω. Να σου πω όμως κάτι τελευταίο. Βγάζω τον κόσμο έξω αυτό που θα πω. Βγάζω την παράμετρο κόσμου. Στο κάτω-κάτω ρε Κωστή, ποιος είναι ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Που είναι μεγάλο. Δηλαδή, τι έχει κάνει. Πόσα πρωταθλήματα πια έχουμε ρε Κωστή που δεν μας κάνει ας πούμε ένας και ο άλλος. Ναι. Ούτε ο Στέφενς, ούτε ο. Δεν το μετράμε με τίτλους. Δεν το μετράμε με τίτλους. Βγάζω τον κόσμο έξω, σου λέω. Ρεαλιστικά. Σαν επιχείρηση, σαν μια ευρωπαϊκή ανώνυμη εταιρεία όπως όλες οι άλλες. Δεν μπορείς να το δεις έτσι. Ναι, καταλαβαίνω το σκεπτικό σου. Γιατί αλλά να μην δώσουμε, ρε παιδί μου, σου λέω και εγώ δεν ξέρω αν κάνει, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Ερώτηση. Ερώτηση. Έλα. Πολύ απλή γιατί θα μας οδηγήσει, είναι μια μικρή πηξίδα. Έτσι. Πέρσι, όταν ανέλαβε ο Ίβιτς, θυμάστε τι λέγαμε. Τι εμπειρία έχει. Και πού έχει. Και τι που έχει. Δεν έχει κοουτσάρει ποτέ ομάδα πρώτης εθνικής. Και τον πήρα από την ΚΑΠΑ 20. Και γιατί δεν πήραμε ένα κανονικό κόμμα. Θυμάστε τι λέγαμε. Παιδιά, λέγαμε το εξής. Αφήστε να τον δούμε, ρε παιδιά. Δεν ξέρουμε αν. Λέγαμε τα ίδια πράγματα. Δεν ξέρουμε αν μπορεί. Και ο άλλος 7η αγωνιστική, το Σάντος δεν τον έλεγε Go Village. Ναι, Go Village. Εντάξει. Τον άνθρωπο πήγε και πήρε το γύρο. Λέγαμε λοιπόν με τον Ίβιτς, λέγαμε αυτό. Αφήστε να τον δούμε. Μακάρα μας διαψεύσει. Ο Ίβιτς μας διέψευσε, αδερφέ. Μπορεί σε κάποια μάτς την πίεση να μην την άντεξε και σε μεγάλα μάτς να φοβήθηκε, αλλά σε γενικές γραμμές δεν έφυγε ως αποτυχημένος. Ούτε μία αμφιβολία πρέπει να υπάρχει γι' αυτό. Τέλος. Και κλείνω για να βάλω και τους επόμενους στο δεύτερο θέμα. Δεν θα το αναλύσω εγώ. Ναι. Με φοβίζει ο Σαββίδης εμένα, Κωστή. Είναι αυτό που λέει ο προηγούμενος. Θέλω να λειτουργεί σαν εταιρεία. Δεν μπορώ να λειτουργεί έτσι. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι είμαι σίγουρος ότι μπορεί να πάρει πρωτάθλημα και να αλλάξει 7 παίχτες του χρόνου. Ναι. Δεν έχει δομή, κατάλαβε. Δεν ότι είναι βασίζεται ομάδα. Στο θυμικό του, τι. Ότι είναι... Ναι, ναι, ναι. Είναι, ναι. Παιδί μου, λειτουργεί, ξέρω εγώ. Πολύ συναισθηματικά. Εμένα αυτό δεν με χαλάει, να ξέρεις. Θέλω να είναι έτσι ο πρόεδρος. Ναι, αλλά και η ομάδα που πέτυχε τελευταία, που λες εσύ να βάλουμε σαν πηξίδα κάτι, η ομάδα τελευταία δεν πέτυχε έτσι. Πέτυχε με μια δομή, με μια οργάνωση. Σωστό. Θα αλλάξουμε 2-3 αυτή τη σεζόν. Θα προσθέσουμε πράγματα στο παιχνίδι. Έτσι λέγαμε. Αλλά οκ. Εντάξει, έγινε, να είσαι καλά, εγώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, ναι! Καλή σας ημέρα. Καλώς το κορίτσι! Καλώς το. Κάνουμε. Γεια σου τουλάρα. Πάντως αποκάμψες καλά πάμε, δεν μπορώ να πω. Αποκάμψες, Βέβαια, δεν είδες, τους έβαλε κάμψες και κάνανε. Είπα και χθες. Όσοι δεν καταφέρανε να κάνουν κάτι, να βάλουν κόλτα, θυμάμαι τώρα στο ίντερνετ, διάβασα, τους έβαλε και έκανε κάμψες. Και αυτό, ας πούμε, είναι κάτι. Ενός προπονητή, ξέρω, κάτι πάει να αλλάξει. Έτσι, κάτι δείχνει ο προπονητής. Έτσι δεν κερδίζεις. Το σεβασμό. Τέλος πάντων, απέναντι κανενός δεν είμαστε. Φυσικά. Αλλά όμως, σίγουρα πρέπει να έχουμε, να καθίσουμε, αλλά σου δίνει κάποια δείγματα που λέει δεν κάνει ο προπονητής. Από εκεί και πέρα βέβαια, εμείς δεν λέμε να φύγει ο προπονητής, μακάρι να μείνει και μακάρι να πετύχει ο προπονητής. Δείξε, πράγματα. Αλλά αυτά εμένα που μου δείχνει μέχρι τώρα, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να επιτύχει. Όταν διάβασα ότι τους έβαλα να κάνουν, λέει, κάμψεις, τι είμαστε, ρε στρατό. Εσύ δεν το κάνεις καλά, κάνε 12 κάψεις ή 20 εσύ, 30. Ο σεβασμός και η πειθαρχία, τούλα μου, δεν κερδίζεται έτσι. Είναι να μπαίνει ο προπονητής μέσα στα ποδητήρια και να κάθεται προσοχή. Και έδειχνε τα στιγμιότυπα αυτά, τρελάθηκα. Αυτό έγινε μετά από το γεύμα που τους έκανε ο κύριος Σαββίδης στο Δέδερ. Ναι. Λοιπόν, για μένα ήταν λάθος αυτό. Συζητώ με πάρα πολλούς ανθρώπους, ξέρεις, καθημερινά και χθες μια παρέα βρέθηκα. Ναι. Καλά ρε Τούλα, τώρα το γεύμα γιατί το έκανε, για να κάνει έτσι και τα λοιπά μετά. Ήταν προγραμματισμένο πριν από αυτά που έγιναν το γεύμα. Τέλος πάντων, ναι. Μπορούσε να τους πει κάποια άλλα πράγματα όμως μέσα εκεί πέρα. Ναι, τα πινελίκια όχι να τα φάνε, να τα ρίξει. Ναι, λοιπόν, τους είπε ότι θα πεθάνει και τα λοιπά, αλλά έπρεπε να τους πει ότι κοιτάξτε, μέχρι εδώ είστε. Αν από εδώ και πέρα. Αυτό που είδα εγώ, γιατί ήμουν σε μια καφετέρια, μπας περιπτώσει, είχε το μάτς και είδα το ποδόσφαιρο, αφού καθόμουν, λέω, στο δω. Αυτό το πράγμα, ρε εσύ, αυτό που γυάλιζε το μάτι τους κάποτε που το είχαμε και εμείς, που δεν έχουν τους παίκτες ίσως στις θέσεις που έχουμε εμείς, αλλά αυτό το πράγμα που θα κερδίσουμε, αυτό λοιπόν ακριβώς λείπει από τον ΠΑΟΚ, εδώ και τελευταία. Ναι.
λείπει. Δηλαδή βλέπει τον παίκτη να μην γυαλίζει το μάτι, να μην θέλει να κερδίσει. Ναι, όχι να μην θέλει. Δεν ξέρω πώς το βλέπει, ρε παιδάκι μου. Να μην τρελαίνεται να κερδίσει, ναι, να μην παθιάζεται. Να μην λέει. Χθες του Χιμένεθ. Και γι' αυτό ο Μπενταζής, πώς το λέμε και τα λοιπά, έβαλε και μια γκολάρα και ο άλλος, πώς το λένε, εκείνο που είναι λίγο σημαδημένο το πρόσωπό του. Λοιπόν, έβλεπα μια ΑΕΚ όπως θα ήθελα εγώ. Εγώ δεν είμαι, ξέρεις, δεν έχω, όπως είναι τα πράγματα λέω, δεν είναι αμάκια, τι είναι η ΑΕΚ. Αυτή τον πάω και έτσι θέλω εγώ να το δω τις προάλλες με την ομάδα της στη Σουηδία. Και μ' άρεσε πάρα πολύ ένας κύριος που είχε βγει πριν 2-3 ακροατές που είπε ότι περίμενα να πάω να δω, γιατί κάποιοι δεν τους πειράζει. Εμένα με πειράζει, ρε φίλε. Πλάκα κάνεις τώρα. Εντάξει. Αυτό είναι μακρύ. Για μένα πάω είναι πάρα πολλά πράγματα. Δεν με πειράζει και συνεχίζουμε. Με πειράζει πάρα πολύ. Τι συνεχίζουμε. Πώς συνεχίζουμε δηλαδή. Ύστερα έβλεπα προχθές εσύ το Φακούντο. Καθόμουν μετά από το αγώνα Λίβερπουλ και αυτό και είδα και Σεβίλη και είδα φάσεις. Και έβλεπα το τη μεγάλη και λέει ένας από τους μεγαλύτερους σεντρεφόρ Αργεντινούς, λέει ο Φακούτο, την κολάρα πέβαλε. Αυτός ο άνθρωπος, πες μου που εμείς τον στείλαμε, πότε έπαιξε στη θέση του ρε, ή πότε παίζει τώρα ο Μπίζεσβαρ που και αυτόν θα τον αχρηστέψουμε και θα το φάμε. Τέλος πάντων, γίνονται λάθη και συνεχίζονται να λάθη. Και αυτό με στεναχωρεί, δηλαδή έχουν περάσει παίκτες από τον ΠΑΟΚ, παίκτες δεν κάνει για τον ΠΑΟΚ και διαβρεύουν τώρα αλλού Σαχτάρες και εκεί. Αυτός, Τούλα μου, δεν είναι αυτός ο παίκτης ο δικός μας, είναι άλλος παίκτης. Είναι, αυτός είναι Φερέιρα, ο δικός δεν μας. Δεν είναι ο δικός μας από τον Φακούτο, Περέιρα. Όχι, δεν είναι. Στη Σαχτάρ, λάθος κάνεις. Δεν πήγε Σαχτάρ. Πού πήγε? Δεν πήγε, στην Αργεντινή πήγε. Άλλος είναι αυτός ο παίκτης. Δεν είναι αυτός, γιατί που πέρασε από τον ΠΑΟΚ, ο Αργεντινός αυτός. Όχι. Μπορεί να κάνει λάθος ο εκφωνητής. Δεν είναι. Τέλος πάντων, 100%. Δηλαδή, τον ίδιο και μου κοίταξε, αυτός. Δεν διαφωνώ μαζί σου, γιατί και εμένα μου άρεσε ο Περέιρα και ήταν μια εξαιρετική λύση για μισά ώρα. Αλλά δεν ήταν αυτός ο παίκτης, είναι άλλος. Τέλος πάντων, εγώ θες να σου πω ότι κάποιοι παίκτες δεν παίζουν εκεί, πρέπει να παίξουν και τους αχρηστεύομαι. Και κάποια στιγμή και για τον Μπίσβερ τα θα πούμε, γιατί και ο Μπίσβερ δεν παίζει και ο παίζει. Ναι. Και τελειώνω και κλείνω. Εγώ εχθές πραγματικά ζήλεψα. Έτσι, εγώ είμαι αθώος άνθρωπος. Όχι, τα λέμε, τα λέμε όπως είναι. Τα εξίδες που είδαν την ομάδα τους να παίζει με τέτοιο πάθος, δεν ξέρω αν ξέρουν μπάλα ή δεν ξέρουν, αλλά το πάθος και μόνο στον πανηγυρισμό που βάζει ο Χριστοδουλόπουλος, εκεί φάνηκε. Θέλω να δω τον ΠΑΟΚ, αυτό τον ΠΑΟΚ που έβλεπα πιο παλιότερα. Αυτά. Γεια σου, Τουλάρα μου. Να κερδίσουμε την. Άκου που φτάσαμε τώρα, μακάρι να κερδίσουμε τον Πανατολικό. Να ξεκινήσει λίγο το πράγμα να πάρει. Γεια σου, Τουλάρα μου. Γεια, φιλιά. Πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε, χορηγή δεύτερης ώρας είναι το κατάστημα της Μάκρον που βρίσκεται στον Εύωσμο, εκεί στον Bypass, παράλληλα με τον Περιφερειακό, στην Αντώνη 376. Και φυσικά η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιο, η κορυφαίος προορισμός. Τα νοστιμότερα κρέατα θα τα φάτε εκεί απέναντι από το Μασούτη στα Ελευθέρια. 705-750 τη Λιβεριά. Επιστρέφουμε! Πάμε! Εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε. Ζήστε τις μεγάλες στιγμές. Την εκπομπή μας την ακούτε μαγνητοσκόπα. Έτσι, όχι μαγνητοφωνημένη. Μαγνητοσκοπημένη που λένε. Κονσέρβα, προσέξτε μην την ακούσετε πολλές φορές και πάτε σκορβούτο. Στο zoomusu.gr. Ζήτα μη σίγμα με λατινικούς χαρακτήρες. ZMS ή ζου. ZOU το κάναμε και αυτό, zoomusu.gr. Εκεί όλα όσα θέλετε, τα ηχητικά, τα σποτάκια, ειδήσεις φυσικά, τα σημαντικότερα νέα από ΠΑΟΚ και όλα όσα θέλετε και όσα αγαπάτε. Δεν είναι ειδησιογραφικό το site, ούτε είναι μόνο ΠΑΟΚ. Έτσι το ξεκαθαρίζουμε, δεν μπαίνουμε σε τέτοια μονοπάτια, αυτά τα αφήνουμε σε αυτούς που είναι ειδικοί. Εδώ είμαστε. Σήμερα κληρώσαμε ένα καταπληκτικό τίποτα. Καταπληκτικό. Ευχαριστούμε για τις καλημέρες. Εδώ είμαστε. 2310-287-888. Θέλω να κάνουμε μπαλαφόμετρο. Τι είναι το μπαλαφόμετρο? Πριν από πολλά χρόνια, στον 103, μπορεί να έχει περάσει και μια 12ετία, υπήρχε μια νοθρότητα από διάφορους παίχτες. Είχε κάνει ένα πολύ κακό μάτσο μπαλάφας. Φάγαμε λοιπόν μια έμπνευση και φτιάξαμε ένα κόλπο, ένα μηχάνημα, στο οποίο βάζαμε κάθε εβδομάδα και ένα παίχτη. Ο παίχτης που βάζαμε σε αυτή τη διαδικασία έκανε καταπληκτικές εμφανίσεις αμέσως μετά που τον βάζαμε στο μαραφέτη. Ο πρώτος που είχε μπει λοιπόν και πήρε και την ονομασία, το μηχάνισμα με σίγμα, ήταν ο Μπαλάφας, ο οποίος μετά άρχισε να σκοράρει κατά ρηπάς και πήρε και μεταγραφή στο εξωτερικό. Από τότε έμεινε το μπαλαφόμετρο. Όποιον βάζαμε μέσα σε αυτό το μαραφέτη έπαιρνε μπρος.
Σήμερα λοιπόν ήρθε η ώρα να βάλουμε τον πρώτο για τη φετινή σεζόν. Νομίζω επάξια έχει κερδίσει την είσοδο στον παραθόμετρο. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε. Καζάν DP. Γύρω σπίτα. Μπάνια στη θάλασσα. Ποπός Τζένιφερ Λόπες. Τσίπουρα με φίλους. Γεμάτη τούμπα. Γέλιο, αισιοδοξία και χαρά. Μερέντα. Πουράκια από την κατάψυξη. Μάριν Λέοβατς. Μάριν Λέοβατς. Φίλος, παραγγείλετε. Μάριν Λέοβατς. Φίλε Κροάτι. Οι απανωτές. Όχι απλά κακές εμφανίσεις. Εκτός κι αν είσαι ένας από αυτούς τους σωσίες που φέρνει το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης που λέει έρχεται ο σωσίας του Έλβις. Έρχεται ο σωσίας του Μάιλ Τζάκσον. Μπορεί να είσαι ο σωσίας του Λέοβατς. Όχι ότι ο γνήσιος Λέοβατς ήταν καμιά πεκτούρα, αλλά λέμε ρε παιδί μου ότι κάποια στιγμή σκάμπαζε λίγο. Ευτυχώς, θα πω μέσα εισαγωγικά, που τραυματίστηκες, μήπως και συνέλθεις. Διότι αυτό που δείχνεις μέχρι τώρα είσαι μακράν ο χειρότερος παίκτης της ομάδας. Βέβαια, κάνει ό,τι μπορεί κάνει ο Βαρέλα για να έρθει κοντά σου. Μπαίνεις λοιπόν σήμερα στον παλαφόμετρο και ελπίζουμε όταν επανέλθεις, γιατί μέχρι να επανέλθεις, καλό θα ήταν να βάζαμε και τον Δελγιανίδη, έτσι το έχουμε πει. Δώσ' του μια ευκαιρία του παιδιού. Μπήκες στον παλαφόμετρο. Να ξέρεις. Αυτά. Και ελπίζουμε να ανακάμψεις. 2310-287-888. Υπάρχει ακροατής παλαφόμετρο εδώ και καιρό. Το έχουμε τάξει. Καλημέρα! Ναι! Γεια σας. Ναι, ναι. Καλώς το παιδί! Καλημέρα, Κωστή. Η μεγάλη καλημέρα. Σλοβενία, τι πάρτι έκανε, ρε φίλε. Επιτέλους, οι Βρωμοϊσπανοί, οι υπερόπτες πήραν ένα καλό μάθημα. Έτσι. Τους έβαλαν στη θέση τους. Έχω και στατιστικό. Οι Σλοβένοι που χάνανε πάντα από εμάς, ήμασταν εμείς ο κακός δαίμονας. Τους έβαλαν στη θέση τους. 14 στα 25 τρίποντα. Το βλέπανε σαν βότσαλο στην θάλασσα. Σαν βότσαλο στην ακροθαλασσιά τα ρίχνανε μέσα. Μπράβο. Τελικό, έχει βγει ο αντίπαλος ή όχι ακόμα? Όχι, αφού πρέπει να παίξει σήμερα Ρωσία-Σερβία. Ρωσία-Σερβία, μάλιστα. Στον πάγκο της Σερβίας είναι προπονητής του Αλεξάνδρ Τζόρτζεβιτς. Ναι. Και στον πάγκο της Ρωσίας κάθονται Ντούντα, ο Μπράντοβιτς, Δίβατς. Έλληνες όλοι. Μποντίρογκα. Όχι, άλλο θέλω να πω. Ναι. Μεγάλα ονόματα. Ναι. Στον πάγκο της Ελλάδας ποιος κάθεται? Ένας Τσαγκρούνης. Αυτό, τίποτα άλλο. Αλήθεια. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Φυσικά είναι αλήθεια. Και εκεί κρύβεται όλο το, όλο το μυστικό, εκεί είναι. Δεν θα μπορούσαν δηλαδή. Πάντα το κεφάλι. Δεν θα μπορούσαν. Δεν είχαμε εμείς αντίστοιχους μεγάλους που έγραψαν ιστορία? Ασχέτως σε ποια ομάδα έπαιζε. Ναι, αφού ο άλλος είναι 80 χρονών και δεν αποχωρεί. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό είναι. Τι γίνεται. Και εμείς καλά να πάθουμε που τον ανοχόμαστε. Μα πώς γίνεται όμως να αλλάξει αυτό? Υπάρχει κάποια ψηφοφορία, γίνεται κάτι? Ο κόσμος πώς μπορεί να παρέμβει σε αυτό το πράγμα, Γιάννη? Θέλει αντίδραση, Κώστα. Όχι αδιαφορία, δεν είναι μόνο τα social media. Τι αντίδραση είναι, δηλαδή? Να πάνε έξω από την ΕΟΚ να του πούνε φύγε. Ναι, να πάνε, ναι, να φύγουν. Τι διαδικασίε, αλήθεια τώρα ρωτάω. Να υπάρχει εκεί. Πώς λέμε, κάνε μια εκπομπή για τον μπάσκετ. Καταλαβαίνει το νόημα. Ναι. Κάνε μια εκπομπή για τον μπάσκετ. Ναι. Τι νόημα έχει αυτό το πράγμα, για να ικανοποιήσει εμένα? Όχι, βέβαια. Να κινητοποιηθεί το σύμπαν. Να κινητοποιηθεί, ακριβώς. Να κινητοποιηθεί το σύμπαν. Έγινε γεωπόνε μου. Αυτό, φίλε, δηλαδή είναι πολύ βαθύ το νόημα αυτό. Να σε γερός. Φιλιά! Άντε, φιλιά. Να είμαστε καλά. Γεια σου, Γιάννη. Σλοβαίνει, παιδιά, χθες. Χλάτς από παντού. 14 στα 25 τρίποντα. Πού να ποιος να κερδίσει. Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα. Γεια σας. Άργησες. Τον παλαφόμετρο, άργησες πολύ. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Εντάξει, τι άσε κάτι. Είδες ότι είμαι ένα παιδί υπομονετικό, είμαι ένα παιδί που αναβάλει, δίνει. Αλλά έσκασα, φίλε, έσκασα. Πραγματικά είναι, φίλε. Θυμήσου πότε στόπα. Έχει καιρό. Ακόμα τα Νόγεβιτ του πολιτή είχα. Αλήθεια λες. Ήθελα να βάλω στα Νόγεβιτ, αλλά δεν πρόλαβα. Βγήκε μόνος. Αυτός, εντάξει. Αλλά έχω κι άλλους
Έχω φέτος, έχει 2-3. Άντε πας και δούμε άσπρη μέρα. Έχει κάτι και ο Ευγένης είναι φέτος αλλού για αλλού και ο Βαρέλα είναι για αλλού για αλλού. Θέλει οπωσδήποτε να συνέλθουν. Είναι μοσχοπληρωμένοι, είναι τακτοποιημένοι σε όλα τους, αδερφέ. Δεν δικαιολογείται η αδιαφορία. Πέσε να δω ότι σκίζεσαι. Ότι σκίζεσαι, δεν μπορεί να τη δίνεις την μπάλα στο μισό μέτρο λάθος. Μα αυτό είναι το θέμα. Αυτό που δεν είδαμε φέτος είναι διάθεση να παίξουν μπάλα. Τώρα, φταίνει οι προπονητές, φταίνει αυτοί. Τη διάθεση δεν σου δίνει κανένας, την έχεις μόνο. Ακριβώς. Και για κάποιο λόγο δεν την έχουν. Τι φταίει και δεν την έχουν, εντάξει, αυτά τα ξέρουν όσοι είναι από μέσα. Απλά στον απόϊχο του τραπεζιού, αυτό που συζητήθηκε είναι ότι ο Γενάρης είναι κοντά για κάποιους. Δηλαδή η ανοχή. Δεν κάνουμε τίποτα έτσι όμως τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά. Ωραία, άντε, εντάξει. Δεκτό, δεκτό. Καμπανάκια, δεκτό. Να το δώσουμε, να το δώσουμε τα νικό, να το πουλήσουμε και αφαιρούμε άλλον. Καλύτερο, καμία αντίρρηση ο και σκοπός, πάει η χρονιά. Ο σκοπός δεν είναι να εκφοβήσουμε για να φύγει. Ο σκοπός είναι να το καταλάβουν οι παίχτες ότι δεν γίνεται να είσαι απαθής. Δεν γίνεται να στεναχωρείς τον κόσμο, τον πρόεδρο, την ομάδα με μια ανοθρότητα, με μια εντάξει μωρέ και τι έγινε τώρα εδώ μια χαρά. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει το, αυτό. Το κακό για μένα είναι ότι οι ίδιοι παίκτες, δεν μιλάω για τους καινούριους, οι ίδιοι παίκτες που πέρσι σκίζονταν, φέτος περπατάνε. Και αυτό δεν ξέρω. Ας πούμε, παράδειγμα. Ακόμα και ο Πρίγιοβιτς. Ναι. Τι έχει χάσει φέτος. Πρόσεξε. Δηλαδή, να σου πω, να σου πω. Για Κλάους. Ο Πρίγιοβιτς. Όχι, εντάξει, φτάνει. Κάτσε ακόμα. Περίμενε. Αμέσως να φορήσεις. Έχει πάει. Πολύ δρόμο. Άκουσε. Να σου πω γιατί δεν ισχύει αυτό που λες για τον Πρίγιοβιτς. Mm. Πόσες φορές μέτρησα που σαν μπακ έκοψε με κεφαλιές πίσω στην άμυνα. Καμία αντίρρηση, όχι. Δεν όχι. Λέω, αυτό, δείχνει, αυτό δείχνει ότι... Ναι, αλλά... Τρέχει όχι, και. Τρέχει δεν και... έχω την πολυτέλεια να βάζω το σέντερ. Σωστό. Ναι, αλλά είναι ενδεικτικό το ότι δεν είναι αδιάφορος. Κατάλαβες. Όταν μου γυρίζει ο παίκτης πίσω, ο σέντερ φορ, και κόβει σαν στόπερ και σαν λίμπερο 4-5 φορές, δείχνει ότι δεν είναι απαθής. Ότι δεν είναι αδιάφορος. Τώρα, είναι τέτοιος παίκτης που αν δεν του πάει το ματς, φίλε. Ναι, αλλά πολλά ματς. Ξαφανίζεται. Θα πάρει μπρος. Αύριο θα σκοράρει. Μακάρι. Αν δεν σκοράρει αύριο Πρίγιοβιτς. Οχ, πάω τώρα σε εξαγγελία. Αν δεν σκοράρει αύριο Πρίγιοβιτς, το γράφεις αυτό για να παίξει τη Δευτέρα. Έτσι. Αν δεν σκοράρει ο Πρίγιοβιτς, τη Δευτέρα στο πρώτο μισάωρο θα παίξω 3 κομμάτια μποφίλιου. Εντάξει. Όχι. Αν όμως σκοράρει αύριο ο Πρίγιοβιτς, αν αύριο σκοράρει ο Πρίγιοβιτς, τότε στο πρώτο μισάωρο θα κατέβω στην καταπακτή. Θα ακούσετε πράγματα τον άμμο της θάλασσας. Εντάξει. Από πανηγύρι, από τσιγκάνικο γάμο, στα τρυπόταμα Ηλίας. Εντάξει, αυτό μην το λες εμάς. Στον Ριχολύπτη το λέω. Στον πήγε να γλιτώσουμε. Φιλιά πολλά! Γεια σου, Παλαφόμετρο! Καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, να σε καλά. Μην αρχίζουμε, παιδιά. Δεν έβαλε γκολ σε δύο μάτσο πριν. Πάμε να τον κάνουμε Κλάους. Ναι! Γεια σας! Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Καλημέρα Κωστή. Γεια σου φίλε μου. Καλημέρα στην παρέα. Είσαι ο? Λίγο γιατί... Ηλίας λέγομαι. Γεια σου ρε Ηλία. Τι ομάδα είσαι? ΠΑΟΚ με. Τι είμαι. Δεν ρωτάω ρε παιδί μου εγώ να μην κάνω... Γίνομαι λίγο αδιάκριτος. Επειδή είσαι καινούργια φωνή και δεν ξέρω, δεν έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Σ' ακούω χρόνια αλλά έχω βγει 5 φορές. Ακούω από το 103 ακόμα. Να σε καλά. Παλιά. Να σε καλά. Σε κουλουτό, δεν μου αρέσει παρέα. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε. Κάποτε ήταν με το σκορ με το 1-0 που σου είχα κάνει την τρίπλα με τον Νίβιτς. Α, μου είχες κάνει ποιος αυτός 1-0. Ναι. Όχι ρε φίλε, είχες κερδίσει δώρο ή ήταν πριν βάλω... Όχι, νομίζω παιχνίδι, κάτι δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Ξαναλέω ότι όποιος καταφέρει να κάνουμε το ποιος αυτός 1-0, έχει κυβότιο κρασιά Αμπελόης, έχει τραπέζι τη Λαδόκολα, έχει φανέλα Ζουμουσού σε πρώτη φάση και μετά θα βάλουμε και τριήμερα και διάφορα άλλα. Έτσι, ναι. Για το Χαβά. Για πες λοιπόν. Ναι, λίγο για τον προπονητή. Ναι. Κοίτα, πάντα δηλαδή, παλιά που ο ΠΑΟΚ άλλαζε 2-3 φορές προπονητές, ήμουν αντίθετος, ενώ δεν έπαιζε η ομάδα. Mm-hmm. Αλλά ένα παράδειγμα, ας πούμε, να σου πω φέτος, που όταν ακούστηκε αυτό το όνομα μέσα στο καλοκαίρι, που το πρωί είχα μάλλον προπονητή και το απόγευμα πήγε άλλος. Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Ήτανε... Πρώτη φορά. Προς τριήμερο, κάτι τέτοιο. Ναι, όχι, το πρωί έκανε ο Στανόγεβιτς και το απόγευμα πήγε ο... Ναι, όχι, θέλω να πω, νομίζω ήταν Πέμπτης, Παρασκευές, κάτι ήτανε. Για να φανταστείς δηλαδή πόσο αυτός προπονητής, ενώ δεν θέλω να
Γι' αυτό το λέω και στην εκπομπή σου μόνο, γιατί ξέρω ότι δεν βγαίνουν γκρίνιες και τέτοια πολλές από αυτή την εκπομπή και την παρέα. Αλλά να σου πω την αλήθεια, εγώ εκεί το τριήμερο είχα κανονίσει πολλά και δεν έκανα τίποτα, έκανα τη σπίτι. Ναι. Χαλάστηκες. Γιατί μόνο που άκουσα αυτό το όνομα, ναι, δεν θέλω μακάρι ο άνθρωπος να με διαψεύσει να κάνει, αλλά δεν κοστί, δεν. Πιστεύω για την ομάδα που φαίνεται, ναι, δεν. Δυστυχώς δηλαδή. Τώρα λέμε, ελπίζω μακάρι, αυτό, όπως λες και εσύ, μακάρι, να μακάρι κανένα... να μας αλλάξει ο νόμος και το Μάιο να φωνάζει με Λουτσέσκου, ξέρω. Πολύ σωστά. Αλλά δεν έχουμε, δεν έχουμε, πιστεύω και οι πιο πολλοί από εσάς, δεν έχω προσωπικές συμπάθειες ή αντιπάθειες. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Δεν είναι ξαδερφός μου ο ένας ή ο άλλος. Τι με ενδιαφέρει. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να φτιάξει την ομάδα, να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο και να πάμε να χτυπήσουμε το πρωτάθλημα. Θα τον αποθεώσουμε. Δεν έχουμε κανένα ζήτημα. Αμφιβάλλουμε όμως αν μπορεί. Έτσι. Θέλουμε να μας διαψεύσει. Δεν θέλουμε να αποτύχει για να πανηγυρίζουμε και να λέμε, είδατε, σας τα είπα εγώ. Εγώ που ξέρω. Εγώ, το εγώ τα ξεκινάει ο παραγωγός, ναι, και κάθε πρώτη πρόταση είναι εγώ σας το είπα, εγώ ξέρω, εγώ που είμαι ο γνώστης, εγώ που είμαι ο μεγάλος, εντάξει, άστο φίλε, εντάξει, τι έτσι, να λέμε έτσι. Μακάρι να πετύχει, αλλά δύσκολη χρονιά, μόνο αυτός ο άνθρωπος δηλαδή, και κάθε ομάδα πρέπει, ο προπονητής είναι μεγάλο ρόλο. Τεράστιο. Επίσης δεν είναι και καλό αυτό και που να αλλάζει ο ΠΑΟΚ συνέχεια κάθε χρόνο προπονητή, κάθε χρόνο. Εγώ πιστεύω ότι κάθε ομάδα, οποιαδήποτε, ας πούμε και φέτος ένα παράδειγμα της Μίλαν που έκανε 50 μεταγραφές, πόσες έκανε, ναι, δεν ξέρω. Μου έλεγαν όλοι πάει για πρωτάθλημα και τέτοια. Δεν πιστεύω. Ναι. Από δύο χρόνια, όταν μένει μια ομάδα με ένα κορμό, τον ίδιο προπονητή, το δεύτερο χρόνο μπορεί να δείξει πολλά πράγματα. Θέλει, θέλει. Μακάρι αυτός ο άνθρωπος να αλλάξει την εικόνα και να, και να μείνει, ας μείνει κιόλας δηλαδή. Μακάρι. Έγινε, να σε καλά. Καλή, να σε καλά, να σε γερός. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Έλα ρε Γιάννη, καλημέρα. Καλώς, είπα να νιδωράκι. Λοιπόν, φίλε, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Βεβαίως, μπορώ να επιλέξω κατηγορία, πατριδογνωσία, φυσική ιστορία, γεωγραφία. Αυτή είναι όμως η ερώτηση που θα σου κάνω, θέλω μια σωστή εξήγηση, όχι τίποτα άλλο. Είμαι έτοιμος, είμαι έτοιμος, θα σου πω όλη την αλήθεια. Είμαι έτοιμος. Έχουμε πρωτοτυπήσει φέτος με τους αποκλεισμούς, ναι, και με την απόδοσή μας, αλλά αυτό που έκανε ο πρόεδρος, να κάνει μεταγραφές, να δώσει λεφτά και να μην παίρνει βαθμούς και στο τέλος και να τους τραπεζώνει, θέλω μια εξήγηση. Θα σου πω το εξής. Το τραπέζωμα, ναι, είχε, ναι, κλείσει πριν από τις γκέλες. Και σκέφτηκα να το αναβάλουμε ή όχι. Αλήθεια σου λέω. Είναι προγραμματισμένη αυτή η σύναξη, έτσι, αυτό το τραπέζωμα, πριν, ναι, από την γκέλα με τον Απόλλωνα. Πριν από την γκέλα με τη Λιβαδιά. Ήταν προγραμματισμένο καιρό πριν. Δεν το έκανε επειδή η ομάδα έκανε γκέλες. Τώρα. Θα σε ρωτήσω τώρα αμέσως ευθεία. Βεβαίως. Λοιπόν, αφού ήταν προγραμματισμένο, δεν μπορούσε να το πληρώσει και να μην πάνε καθόλου. Μπορούσε, αλλά δεν ήθελε. Για ποιο λόγο? Ήθελε να περάσει το μήνυμά του τη συσπήρωση, να του τρίξει και λίγο τα δόντια, αν και τα μπινελίκια που φάγανε. Γιατί φάγανε μπινελίκια στο τραπέζι. Όχι λόγια. Τα φάγανε σε μεζέδες εννοώ. Ο κόσμος προτιμούσε να τα πει τα μπινελίκια και όχι να τους τα ταΐσει. Επέτρεψέ μου λίγο τώρα να κάνω μια μικρή παρατήρηση στο προηγούμενο. Αδερφέ, ήρθε ένας τύπος με μαύρα ρούχα και μας παίρνει τα μέτρα. Δεν ξέρω αν είναι νεκροθράφτης. Αλήθεια λέω, είναι ένας τύπος έξω και παίρνει τα μέτρα. Κοστούμο, για πες. Άκουσε με λίγο. Σε ακούω. Λοιπόν, θέλω να πω για το προηγούμενο, για τον Πρίγιοβιτς. Δεν χρειάζεται ρε παιδιά να ασχοληθούμε τώρα με αυτό τον παιχταρά. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να βρω τίποτε κατά αυτού του ανθρώπου. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί... Σ' αγαπάει όπως εγώ. Γιατί οι λαρισινές πινακίδες των αυτοκινήτων, ναι, γράφουν ρο, γιώτα, ζήτα ή κοινός ριζ. Επειδή σε βρίζ, άλλος που ήρθε που πίσω. Αχ. Για πες. Ριζ γράφ. Ναι. Γιατί δεν χωράει η λέξη πιλάφ. Γεια σου, Βαλανιδωράκη. Καλή σου μέρα. Είχες καιρό να χτυπήσεις. Γράφει ριζ. Γιατί λέει του πιλάφ. Δεν χωράει. Θα μπεις και εδώ μέσα. Έλα μέσα. Έλα, έλα μέσα. Να μην νομίζει ο κόσμος. Του λέω πράγματα αυτά. Λοιπόν, φοράς μαύρα ρούχα. Ήρθες με ένα μέτρο και παίρνεις τα μέτρα. Εμείς λέμε κάθε πρωί, δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη. Είσαι από... Τι ήρθες, γιατί παίρνεις τα μέτρα φίλε, παίρνεις μέτρα γιατί. Τι ομάδα είσαι καταρχήν. Δικέφα, αγοράκι μου. Αλλά με κίτρινο μέτρο, που πας φίλε με κίτρινο μέτρο. Γιατί κίτρινο μέτρο, θα το σπάσω το μέτρο το κίτρινο. Έλα, τι ο. Ναι, αλλά πόσο καιρό έμεινε εκεί. Λίγο έμεινε. Έλα, έλα. Παίρνουμε τα μέτρα κυρίες και κύριοι. Μεγάλες στιγμές κύριε Σακελαρίδη. Ήρθε και παίρνουμε μέτρα εδώ. Μία γραμμή ακόμα. Βεβαίως. Γεια σας. Ναι. Πώς
Morgen! Guten Morgen, wie geht's? Είσαι... Alles gut, mein Liebe! Η καλύτερη, ποια είναι η, καλ... η καλύτερη μας φίλη είναι η Ναταλία Γερμανού. Που όταν τη ρω... λέει, έχει καλεσμένη μία μοντελίτσα και λέει, ρε εσύ, να σε ρωτήσω, λέει, τα έχεις με το ρέμο? Η μοντέλα αμέσως, όχι λέει, είμαστε φίλοι. Κοπελιά, τα καλύτερα γκολ μπαίνουν στα φιλικά. Χλάτς, 0-1, ήξερε Ναταλία, από προσωπική πείρα, έτσι. Δηλαδή, τα καλύτερα γκολ μπαίνουν στα φιλικά. Για πες λοιπόν, για πες. Κωστή, δεν ξέρω, επειδή δεν ακούω συνέχεια, είμαι στο αυτοκίνητο. Φακούντο Φερέρα λέγεται το παίχτη. Ναι ρε, το είπα ρε, άλλος είναι αυτός. Είναι Φερέρα και είναι Σαχτάρ, δεν είναι, είναι άλλος παίχτης, ναι, ναι. 26 χρόνια το ψάχνω για να δω ακριβώς. Αλλά... μα παίζει στην Αργεντινή, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια ομάδα, αλλά παίζει στην Αργεντινή ο δικός μας ο Φακούντο Φερέιρα. Αυτός είναι Φακούντο Φερέιρα και του ψιλομοιάζει κιόλας. Και... έτσι, Μεξικό. Στο Μεξικό παίζει, ναι, ναι. Είναι ο Φακούντο Φερέιρα του Χαραλάμπους, ο άλλος είναι ο Φακούντο Φερέιρα του Σάβα. Έτσι, μην μπερδευόμαστε. Του Σάβα, ε. Όχι του το γνωστού. Όχι φίλε, όχι, δεν θέλω να με μπλέξεις τώρα. Θέλω να τελειώσω ήρεμος την εκπομπή. Άσε με να φύγω. Να χαρί... μη με κουρδίζει. Ζούμου σου αδερφέ. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φτάσαμε στο τέλος μιας ακόμα εκπομπής πολυδισμικής κληρονομιάς για τις επόμενες γενιές. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται η Τρόικα. Χορήγη δεύτερης ώρας, ήταν η Λαδόκορα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιο ή με εκπληκτικές γεύσεις να τρώει το παιδί και να μην δίνει στη μάνα και να τρώει μάνα και να μην δίνει στο παιδί. Και φυσικά Μάκρον το κατάστημα στην Αντώνη Τρίτσε 76. Να δίνεστε εσείς οι υποδομές αυτά, τα παιδιά σας, τα βαθιστήρια σας. Δίστε και την πεθερά σας, ρε μπίπι μου. Δηλαδή τα πάντα όλα. Είχα κορυφαίο σου τρίτα σκαλάκι στον Κοσόλα. Θα τα πούμε εμείς τη Δευτέρα. Ζούμου σου λέμε μόνο νίκη αύριο, τίποτα άλλο, τίποτε άλλο αύριο με Πανετολικό. Σας φιλώ, bye!